Ναι, ρε φίλε, δηλαδή πιο μπάσκετ σίδι από σήμερα δεν γινόταν να υπάρχει. Εντάξει. Είπαμε γινότανε... κοσμογονία σήμερα, 5 ώρες μπάσκετ. Δηλαδή, ρε φίλε, είναι ο ορισμός της μπάσκετ σίδι σήμερα. Λοιπόν, ξεκινάμε με το παιχνίδι του Ηρακλή να είναι σε εξέλιξη. Γίνεται μεγάλο ντέρμπι στο Χολαργό. Είναι 74-75 το παιχνίδι, αλλά έχει χρόνο ακόμα. Έχει 3 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Πάμε στο Αλεξάνδρο για να ακούσουμε συνέντευξη τύπου από το Άρης Κίμη. Έλα, Γιάννη. Πάμε να ακούσουμε κατευθείαν, μάλλον. Καλησπέρα. Ευχαριστώ να έχει το χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, καθώς ήταν το πρώτο παιχνίδι μετά τη διακοπή για τις γιορτές για το Πάσχα. Από εκεί και έπειτα, σε ό,τι έχει να κάνει με τη σημερινή αναμέτρηση, γνωρίζαμε τη σπουδαιότητα του αγώνα για τον Άρη. Γνωρίζουμε το τεράστιο μέγεθος που είναι ο Άρης. Γνωρίζαμε τη συσπήρωση του κόσμου από την αρχή της χρονιάς, πώς μάλλον το τελευταίο διάστημα. Και περιμέναμε ένα γεμάτο γήπεδο και μετά και την αλλαγή του προπονητή και με την παρουσία του coach Αγγέλου, που ξέρουμε ότι αρέσκεται σε πολύ πιεστικά σχήματα και η ομάδα του να ξοδεύει ενέργεια, περιμέναμε ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι. Είχαμε προετοιμαστεί γι' αυτό. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στους παίχτες μας, γιατί κράτησαν τη συγκέντρωσή τους σε υψηλά επίπεδα για τη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού. Αμυντικά, μετά από πολύ καιρό, μείναμε προσιλωμένοι στο πλάνο μας. Και παρότι είχαμε 27 λάθη, αριθμός τεράστιος, ειδικά για εκτός έδρας παιχνίδι, νομίζω ότι το ισορροπήσαμε με την προσήλωση που είχαμε στα rebound, καθώς δεν επιτρέψαμε στον Άρη να πάρει δεύτερες κατοχές. Οπωσδήποτε η απουσία και του Αθηναίου και του Μπέλ έκανε το έργο μας ευκολότερο και τη δουλειά του Άρη δυσκολότερη και του coach. Δεν έχω παρά να δώσω πολλά συγχαρητήρια. Για μας είναι μια πολύ σημαντική νίκη. Και από εκεί και έπειτα να ευχηθώ καλή δύναμη στον coach, καλή συνέχεια στον Άρη. Είμαι σίγουρος ότι θα βρει τις νίκες που ψάχνει η ομάδα μέχρι το τέλος και θα πραγματοποιήσει τους στόχους της. Ωραία, καλησπέρα και από μένα, παιδιά. Καταρχάς είναι μια καλή μέρα για μας. Εμείς περιμέναμε σε αυτή την πορεία που θα έχουμε ότι θα έχουμε και τέτοιες καταστάσεις. Υπάρχουν πολλές αιτίες που έγινε έτσι το παιχνίδι. Εμείς αισθανόμαστε ήρεμοι. Κάναμε αυτή την προσπάθεια με τον τρόπο που επιλέξαμε να την κάνουμε και πήραμε ένα αποτέλεσμα αρνητικό, που αυτό το αποτέλεσμα είναι καλόδεκτο για να μπορέσει να μας δώσει μάθημα, γιατί σε δύο μέρες έχουμε άλλο παιχνίδι. Αυτά που ακούω για τα κοπλιμέντα για τον Άρη, κουράστηκα να τα πω. Κουράστηκα να τα ακούω αυτά τα κοπλιμέντα. Και κάθε φορά να είσαι πνιγμένος και να σου λένε δεν πειράζει, Άρης είσαι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει στο σύλλογο μία προσπάθεια και ένας στόχος. Αυτό που μπορώ να πω εγώ δημόσια, ότι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος γιατί προσπαθούν όλοι οι άνθρωποι και ξέρω επώνυμοι και ανώνυμοι για τη βοήθεια αυτού του συλλόγου, και δεν θέλει αυτός ο σύλλογος κοπλιμέντα. Δεν θέλει κοπλιμέντα. Θέλει δύναμη, ενέργεια και βοήθεια από τον Θεό να καταφέρει το στόχο του. Είμαι για το παιχνίδι, μπορώ να κάνουμε ανάλυση ούτε από το σύνερδι ούτε από τα στατιστικά. Μπορώ να κάνω ανάλυση ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Να λέω για τα 27 λάθη, για τα 45 rebound, για τα 32 κλεψίματα, για τα 27 pick and roll κτλ. Εγώ μπορώ να σας πω πολλές λεπτομέρειες. Αυτό που έχω να πω είναι συγχαρητήρια στην Κίμη. Συγχαρητήρια στους δικούς μας παίχτες για την ευθύνη και με την αξιοπρέπεια που διαχειριστήκανε αυτό το άσχημο αποτέλεσμα, που δεν είναι εύκολο για παιδιά που κάνουν ένα ρόλο να περάσουν μπροστά να κάνουν κάποιον άλλον ρόλο. Ήταν μια άσχημη εμφάνιση. Συγχαρητήρια στον κόσμο για την αντοχή του και την κούρασή του, και ξέρω πως νιώθει, για να μπει μπάλα στο καλάθι και να πανηγυρίσει, γιατί ο κόσμος του Άρη κινείται στα άκρα και δόξα τω Θεώ ευτυχώς που κινείται. Δεν είναι κόσμος που του αρέσει και το έτσι και το έτσι. Πανηγυρίζει και σε κάνει Θεό όταν κερδίζεις, σε πιέζει όταν χάνεις. Αυτό το πράγμα προσπαθούμε να περάσουμε στους παίκτες μας με μια διαφορά. Εμείς όταν χάνουμε, η δουλειά μας είναι να τους στηρίζουμε και να τους πιστεύουμε. Ελπίζω
θα είμαστε έτοιμοι στο επόμενο παιχνίδι. Θέλω να ευχαριστήσω εκτός από τον κόσμο και τους ανθρώπους που δουλεύουν γύρω από την ομάδα, ώστε να δίνουμε στήριξη στην ομάδα μέσα από το γήπεδο. Αυτά. Χρόνια πολλά σε όλους, αν μπορώ να απαντήσω σε κάτι. Λοιπόν, αυτό είναι μέρα-μέρα. Η διαφορά του Αθηναίου με τον Μπέλ, ιατρικά, ο Μπέλ έχει μια φλάση στο δικέφαλο. Είναι ο δικέφαλος κατά την άποψη των γιατρών, είναι ένας διάθυρος μυς που έχει σχέση με το δικέφαλο και το γόνατο, που είναι πολύ πιο επικίνδυνος, που σημαίνει ότι αυτός ο μυς, αν δεν περιμένεις 15 με 18 μέρες με 20 μέρες και μπεις να παίξεις, μέσα σε 20 μέρες υπάρχει περίπτωση με τις τελευταίες έρευνες πάνω από 60% να πάθεις υποτροπή. Ο Αθηναίος τα πράγματα είναι καλύτερα. Έχουμε μια πολύ καλή ιατρική ομάδα και μια πολύ καλή φυσιοθεραπευτική ομάδα και διαχειριζόμαστε και τη δεξαμενή της υγείας και τη δεξαμενή της ενέργειας με άξονα το στόχο της ομάδας. Νομίζω αυτό είναι προφανές. Όχι τους λύγησε. Δεν τους λύγησε. Είναι κάτι καινούργιο. Δηλαδή και εμένα, αν μου πάλι θα γίνω προσβευτής στην πρεσβεία της Κίνας και με μεταφραστή θα μου λυγίσει. Κατάλαβες, σου λέω. Εμείς όταν ήρθαμε από τον Παναθηναϊκό, περιμέναμε τη μαγνητική του Μπέλ. Είχαμε μια εικόνα και όπως ξέρετε όλοι προσπαθούμε να στρογγυλέψουμε αυτό το πρόβλημα γιατί είχαμε τη διακοπή. Και στο παιχνίδι με τη Μέγκα είχαμε αυτό το πρόβλημα με τον Αθηναίο. Οι αιτίες που υπήρχε αυτό το πρόβλημα μπορεί να είναι πολλές. Μπορεί να είναι απότομη κούρωση γιατί είχε τραυματιστεί. Μπορεί να είναι από το στρες που είναι η αιτία πάρα πολλών τραυματισμών. Και οπότε κληθήκαμε στο παιχνίδι με τη Μέγκα και με προπονήσεις 11 ατόμων, εκ των οποίων ο ένας ήταν ο νεαρός Λαζάρου, ο δεύτερος ήταν ο νεαρός Καλαϊτζάκης και ο τρίτος ήταν ο Χριστίδης, να διαχειριστούμε και έναν τραυματισμό που είχε ο Ντουβιέρ στον Αστράγαλο, να διαχειριστούμε και έναν τραυματισμό που είχε ο Τσαϊρέλης στα δάχτυλα, οστικό ίδρυμα, και να διαχειριστούμε με προσοχή την ενέργεια των παιχτών. Εκεί λοιπόν σε αυτή τη διαχείριση, δίνοντας κάποιους ρόλους, πιθανές αιτίες, και λέω πιθανές, μπορεί να είναι εξής. Δώσαμε εμείς πληροφορίες και χάσαμε αντίδραση. Μπορεί η ανακατανομή ρόλων να έφερε απότομη ευθύνη και η απότομη ευθύνη είναι πάρα πολύ δύσκολο να θες να κάνεις κάτι και να το έχει ξανακάνει η μυϊκή σου ομάδα ή τα χέρια ή τα πόδια. Οπότε είναι απόλυτα φυσιολογικό. Και να σου πω και κάτι. Είναι καλύτερα να χάνεις με 30 ή με 20 ή με 15 παρά να χάνεις με 1. Είναι καλύτερα. Οπότε εμείς αυτό που προτείνω ταπεινά είναι να συνεχίσουμε αυτή τη διαδρομή όπως συνεχίζουμε και πιστέψαμε και ιατρικά αλλά νομίζω και προπονητικά αλλά και διοικητικά και μέσα στο γήπεδο θα κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτά από τον Βαγγέλη Αγγέλου. Και με ερωτήσεις και η πρώτη τοποθέτηση του. Βάλτο, ρε, βάλτο, το βάλε. Της Κίμης, το βάλε. 79-80, 1 και 18 πρώτο τέλος. Ηρακλής είναι μπροστά, γίνεται πολύ μεγάλο ντέρμπι στο χωραργό. Έχουμε Γιάννη να μας ακούει. Στα μάτια, ποιον έχουμε. Παλέ, μας ακούει. Έλα, Νικό. Έλα, Γιάννη. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε τελειώσει προς την ευθύνη από ό,τι κατάλαβα. Ναι, ναι. Θα έχει κάτι άλλο από δηλώσεις που θα παίξουν στον αέρα. Περιμένουμε λίγο πιο μετά. Από ό,τι μας ενημερώνουν εδώ δεν θα μιλήσει κάποιος. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία, Γιάννη. Οπότε δεν είναι κάτι άλλο. Για οτιδήποτε από το ρεπορτάζ προκύψει, είμαστε σε επαφή για να το μεταφέρουμε. Βεβαίως, βεβαίως. Οπότε, άμα χρειαστεί σε κάτι άλλο, μιλάμε. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ και στη δουλειά. Λοιπόν, εδώ έχει δώσει αμυντικό φαούλ. Σε παρακαλώ, ρε φίλε. Σε παρακαλώ, ρε φίλε. Γίνονται φοβερά πράγματα. Πω. Εγώ νόμιζα ότι ήταν σπιτικό και το τελείωσε, ρε. Δηλαδή, πώς δεν έχει δώσει επιθετικό φάουλ εδώ υπέρ του Ηρακλή και έχει δώσει αμυντικό φάουλ κατά του Ηρακλή. Φοβερά πράγματα. Φοβερά πράγματα. Και δεν βλέπουμε και replay τώρα τόση ώρα. Όταν βλέπω κάποια τέτοια σφυρίγματα από τους διαιτητές,
Ξέρεις τι μου έρχεται κατευθείαν στο μυαλό? Τι? Το σκετσάκι από το παλιό καλό αμάν, ναι, με το σερβετά που, ναι, έλεγε στο χαντάκι. Στο χαντάκι. Κάτσε να δούμε τι γίνεται τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, έχει 58 δευτερόλεπτα. Το φάουλ που έχει δώσει υπέρ του χολαργού είναι αστείο. Ball don't lie, φίλε μου Παύλε. Έτσι, η πρώτη βολή του Αμερικανού του Λαβρίου είναι έξω. Μπέλ, αν πρόλαβα να δω καλά, το λένε το παιδί αυτό. Δεν είναι ο Τζόρνταν Μπέλ. Λες να πάει, παράδειγμα στο παιχνίδι. Ούτε ο Γκάρι. Το παιχνίδι το μεταξύ, όσο δείχνει η ΕΡΤ, τελευταία 5 λεπτά νομίζω δείχνει κανονικά στη τηλεόραση, ενώ το έδειχνε σε χωριστάρο το 40 λεπτό στο ιντερνετικό της. Είναι εκεί ένα πόντο, δύο πόντου, τρει πόντου και δεν έχει ξεφύγει κανένα. Ένα συν 6 έφυγε ο Ηρακλής. Την έβαλε δεύτερο Αμερικανό. Το πήγε στο όλα. 80-80, κάτσε να δούμε. Είναι μάτς πολύ σημαντικό για τον Ηρακλή, γιατί αν καταφέρει να κερδίσει. Ή. Θα δω τη βαθμολογία μετά. Θα τα αναφέρω στην πορεία. Έχουμε να πούμε πολλά. Κάτσε να δούμε το τρίπο του Κακαρούδη. Μέσα, όχι. Δεν το βάλε. Το πήρε. Το πήρε το σκυλί. Έλα, Ρεντάριους. Δώσε ρε την μπάλα στον Ηρακλή, βρε αλήτη. Ρε παιδιά. Λοιπόν, έλεγα ότι. Κάτσε λίγο. Κακαρούδης. Που δεν είναι έξω, πηδάει ο Ουάσιγκτον μαζί με τον άλλον. Έβαλε χέρι. Δεν έχει βγάλει ο Ουάσιγκτον. Δεν μας βοηθάνε. Το replay βέβαια δεν μπορούν να καταλάβουν και πολύ καλά. 41 δεύτερα από την βασική ο Χολαργός. Έχει 24 και μένει και μια ολόκληρη επίθεση για Ηρακλή. Για να δούμε, πρέπει να βγάλει άμυνα ο Ηρακλής τώρα. Ποιος θα δώσει, ο Τσάμις είναι. Ο θρυλικός Άγγελος Τσάμις. Για κάτσε λίγο με τον Καραϊτζίδη. Δίνει στον Αμερικανό. 7 δευτερόλεπτα έχει ο Χολαργός. Πηγαίνει προς τα μέσα. Όχι, δεν θα το βάλει. Rebound για τον Ηρακλή. Τι Ρακλή. Να κάνεις εσύ, βρε αγόρι μου. Γιάννη Γεγκαλού, δεν τη δίνεις την μπάλα τώρα, φίλε. Τους ανοίγεις όλους. Έτσι, μπράβο. Τους ανοίγεις όλους, το βάζεις και φεύγεις. Απλά πράγματα. Άσπρα σου μαλλιά. Έτσι. Λοιπόν, 8. Πάμε τώρα. Πάμε. Δεν τη δίνεις, Γιάννη. Όχι, ρε Γιάννη, κάνε μας περήφανος, ρε φίλε. Αυτό το πιστεύαμε, δεν πήκε. Δεν πήκε, δεν του καλύτερο. Τέλος. Παράτα. Παράταση. Άλλα 5 λεπτά για να αναδειχθεί νικητής από την επική ντερμπάρα της Α2 ανάμεσα στον Χολαργό και τον Ηρακλή. Αυτό είναι ντερμπι, έτσι. Εδώ τώρα μιλάμε για ξύλο επίπεδου play-off. Ακριβώς. Μετά ακριβώς. Από πέμπτο παιχνίδι. Δηλαδή είναι elimination game. Και ναι, έχει... όσοι δεν καταλαβαίνετε, είμαστε στη Basket City, έστω και αν δεν υπάρχει στα μάτια Μουρέλης. Πολύ το ξύλο. Λοιπόν, 80-80, οπότε πάμε για παράταση. Από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί δεν θα το συνεχίσει στην τηλεόραση να δείχνει και το τραβάει λίγο ακόμα. Έχουμε και εικόνα εδώ από το ιντερνετικό της ΕΡΤ. 80-80 είναι το παιχνίδι του Χολαργού με τον Ηρακλή. Μένουμε φυσικά, εννοείται ότι ενημερώνουμε για ό,τι γίνεται εκεί. Ακούσαμε τις δηλώσεις από το παλέ. Θα πούμε αρκετά και για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ και για το παιχνίδι του Άρη με την Κίμη και ό,τι ρεπορτάζ υπάρχει φυσικά και από τα δύο παιχνίδια, κυρίως από το μάτς του Άρη που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Θα ενημερώσουμε για ό,τι γίνεται στο Ηρακλής, στο Χολαργός Ηρακλής. Πιο μετά θα πούμε και για NBA που σήμερα, Παύλε, μετά από καιρό θα έχει καλό ξενύχτη. Λέω εγώ, έχω καιρό να σου πω, να ρίχνω να ξενυχτήσω. Σήμερα θα έχει. Εγώ έχω πάθει, πώς το λένε αυτό, insomnia. Ναι. Το τελευταίο 15ήμερο. Μάλιστα. Μας έχει τραβήξει. Κάτσε να δούμε πώς είχε φάλο εδώ πέρα. Μας έχει τραβήξει η ομαδάρα σε αυτό το 15-0. Το οποίο ξέρεις ότι είναι franchise record. Ναι. Οι 15 νίκες. Στην ιστορία της. Ναι. Τι λέει, ρε φίλε. Δεν το έχει καταφέρει αυτό το πράγμα. Ούτε τότε με Άιβερσον και τέτοια. Ποιος Άιβερσον? Με Μόζες Μαλόν, με Έρβινγκ, με Τσίξ, με Τόνι. Ναι. Η εκπληκτική ομάδα του 1983 που πήρε το πρωτάθλημα περπατώντας. Mm-hmm. Ούτε αυτή η ομάδα δεν το έχει καταφέρει. Υπάρχει ενδεχόμενο να βρεθείς με Γιάννη στην πορεία. Ναι. Όχι σε πρώτο γύρο όμως. Ή και σε πρώτο παίζει το ενδεχόμενο. Αν κερδίσεις. Καταρχήν παίζει σήμερα Φιλαδέλφια Μιλγουόκι. Α. 3 η ώρα. Ναι. Νικάει η Φιλαδέλφια. Το Μιλγουόκι βγαίνει έκτο. Έκτο και Φιλαδέλφια. Και παίζουν, κοντράρονται μαζί. Τέλος. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Αυτό θα είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον ζευγάρι. Αν και νομίζω ότι όπως είναι η Φιλαδέλφια. Το θέμα δεν είναι πώς είναι η Φιλαδέλφια. Το θέμα είναι πώς είναι το Μιλγουόκι. Δεν το είναι. Το οποίο Μιλγουόκι. Δεν είναι. Αν εξαιρέσει τον Αντετοκούμπο. Ναι. Τον Τζέισον Τέρι, ο οποίος κατέχει από playoff.
και το ταλέντο που μπορεί να έχουν ο Μίτλετον και ο Μπλίτσο, όλοι οι υπόλοιποι φίλε είναι για να... Αν δεν ήταν το δικό μας το παιδί εκεί, Γιάννη μου, Παύλε μου, δεν θα βλέπαμε, θα είχαμε δει 1-2 παιχνίδια τη σεζόν. Είναι το δικό μας το παιδί, γι' αυτό έχουμε δει καμιά δεκαπενταριά. Κατάλαβες. Αλλιώς δεν θα ασχολιόμασταν, γιατί αν το πιάρεις προπονητικά, μπασκετικά, η Milwaukee είναι... Τέλος πάντων. Λοιπόν. Κάτσε να δούμε εδώ τώρα τι θα γίνει με τον Χολαργό και τον Ηρακλή. Εντάξει, έχει ακόμα δρόμο, έχει 4,5 λεπτά. Τρίποντο βάζει ο Χολαργός από την γωνία. 83-80. Εγώ λέω μετά το διπλό του Ηρακλή να αρχίσει. Έχασε να... τώρα μεγάλη ευκαιρία και ο Γκαλούς να το βάλει. Να χώνησε... Μα, το... Πιο μετά, πιο μετά θα ξεσπαθώσω. Πιο μετά θα ξεσπαθώσω. Δεν έχω εικόνα από τα περισσότερα από τα άλλα παιχνίδια. Έχω λίγο εικόνα χθες από τα Τρίκαλα Πανιόνιος. Βάλε βρεντάριο στο καλάθι. Ίσως να γίνει και φάουλ εδώ. Έχω λίγο εικόνα χθες από το Τρίκαλα Πανιόνιος στο πρώτο ημίχρονο. Αν και ενημερώθηκα. Είδα το τέλος εγώ. Ναι, ότι στο δεύτερο γίνανε ακόμη χειρότερα πράγματα. Γενικά, κοίταξε τώρα που πλησιάζουμε στο τέλος σεζόν που κρίνονται παραμονές, τριάδες, τετράδες. Οτιδήποτε. Ακόμα και στην Α2. Τώρα εδώ έχει διαιτήσει επίπεδο Α1, υποτίθεται. Θα βλέπουμε αυτό το οποίο λέγαμε όλη τη χρονιά. Ότι οι διαιτητές είναι. Καλά, το επίπεδο είναι πολύ κακό. Κάτσε να δούμε το Καλατζίδη τώρα. Ξανά ο Καλατζίδης με πλάτη. Έχει μισμάτσι εκεί, μάλλον. Καλάθι 83, 80, 2, 3 και 35. Όπως λέει και ένας φίλος, το γνωστό αλφαδιώτικο είναι αυτό το πλάτη. Αλλιώς λέγεται, δεν μπορώ να το μεταφέρω. Δεν μπορώ να το μεταφέρω το πώς λέγεται στον αέρα. Ωραία. Πισινό, τέλος πάντων. Ναι. Είναι το γνωστό και ως αλφαδιώτικο καλάθι. Αυτό είναι. Μου το έχουν πει για κατέβασμα της μπάλας στο αλφαδιώτικο. Αυτό που ξέρεις, ο playmaker παίρνει την μπάλα, πλάτη. Σε κάποια φάση πάνω το τρίποντο δίνει την μπάλα. Έχουν αλλάξει αυτά βέβαια. Είναι πιο παλιά. Αλλά οκ. Okay. Λοιπόν, 83-82 έχει ακόμα χρόνο πολύ το παιχνίδι. Έχει 3 λεπτά. Το Χολαργός που είδα πριν ότι έχει σουτάρει 31 και έβαλε και ένα. 32 τρίποντα. Πάρ το rebound. Το πήρε το rebound. Ο Αγγελακόπουλος Αυστραλικός. Το πήρε ο σκύλος. Τον έχει έξω ο Χατζηγυριακής στον Καλούδι. Όχι, μέσα είναι. Εντάξει, εγώ δεν τον είδα. Τώρα τον είδα. Φάουλ και Καλούδι. Εδώ και. Φάουλ και βολές, έτσι. Ναι. Μάλιστα. Ο Καλούδι εντάξει πήγε με αριστερό μπάσιμο και με κουτάλα κάτω από τα χέρια Νέρεση. Του Αλουνού. Ναι, ρε, η μπάλα πήγε καλά και δεν κάθισε μέσα. Ξέρεις εκείνο το ένα το τσακ να κάνει για να κάτσει μέσα. Πήγε έξω από το Στεφάνι. Πιστεύω ότι από την αρχή της προσπάθειας, από την αρχή που πέρασε το κέντρο, ήξερε τι θα κάνει ο Καλούδι. Ναι. 83 όλα. Ο Ηρακλής μπορεί να περάσει μπροστά με την εύστοχη βολή του Καλαϊτζίδη για να δούμε. Και όντως περνάει μπροστά. 83-84. 4 αναπάντητοι πόντοι για τον Ηρακλή, ο οποίος ήταν πίσω με 83-80. Ήταν σίγουρο δεν θα την έβγαινε ο Καλούδης, έτσι. Λοιπόν, έλεγε τίποτα τώρα. Το έβαλε. Το έβαλε ο Παλίκαρος ο Αγγελακόπουλος. Συν 4 ο Ηρακλής. Εδώ είμαστε πιο πίσω. Ναι. Λοιπόν, μας ξανάδωσε εικόνα το συνδρομητικό. Το κρατικό. Καλά το είπε το συνδρομητικό, ναι. Ναι. Αλφαδιώτικο καλάθι. Πόρα, το έβαλε. Το έβαλε και φάουλ το πήρε το αλφαδιώτικο. Είδες όμως, είναι φίλε εγγύηση. Λοιπόν. Αυτός δεν φίλε δεν είναι ίδιος ο Διαμαντόπουλος. Ναι, ρε, συμοιάζει πάρα πολύ. Ναι. 85-87 είναι, έβαλε ο Ηρακλής ένα μεγάλο τρίποντο, αλλά. Δεν το κράτησε. Και φάουλ δεν τώρα. Το κράτησε. Θα μπορούσε αν έβγαζε την άμυνα ο Ηρακλής να έπαιρνε. πολύ μεγάλο ψυχολογικό αβαντάζ. Είναι πολύ μεγάλη ντερμπάρα στο Χολαργό. Πολύ μεγάλη ντερμπάρα. Και η ΕΤ παραδόξως το κρατάει ακόμα, ρε φίλε. Εντυπωσιακό. Λοιπόν, έχει και βολή ο Κομποντιέτος, νομίζω αυτός. Και HD, Ναι, ρε φίλε, σε παρακαλώ. Όχι, ο Τζακόπουλος είναι καμία σχέση. Τζακόπουλος. 10, όχι, 9 πόντους έχει. 1 στα 7 τρίποντα έξω ο Τζακόπουλος. Καλά ήταν. Σε καλή μέρα. Λοιπόν, 86-87. Κοίτας πέρσι ο Γκαγκαλούδης. Πέρσι δεν ήταν άσπρος. Ναι. Πώς είναι 40 πατημένο ο Γκαγκαλούδης, Νομίζω πρέπει να τα έχει κλειδώσει τα 40 από μπροστά. Ή 39-40 είναι. Λοιπόν, επίθεση για τον Ηρακλή. Ποιος την έχει την μπάλα, ο Θανασούλας. Πάει για να παίξει post με ποιον. Τότσιος είναι. Έλα, Αγγελακόπουλε, το έβαλες πριν από εκεί. Το βάζεις και τώρα, ρε παλίκαρε, Αγγελακόπουλε. Ρε παλίκαρε. Ψυχρός. Ψυχρός ο Αγγελακόπουλος, Ρέι Άλεν. Και άλλο τρίποντο, 86-90 λοιπόν, 1,5 λεπτό. Έλα, δεν ξανά τόσο καλά αυτό τώρα. Έλα, την έβγαλε στην αμύνα, βγήκε. Όχι. Πολύ καλή άμυνα εκεί, από τον Καγκαλούδη. Για να δούμε. Θα πάει μέχρι το καλάθι, θα την αφήσει εύκολα, 1-24 πριν από το τέλος. Γύρω Μιχαλός, ο μεγάλος. Ο Παπα-Νικολάου. 88-90. 1-15. Για να δούμε αν βάλει ο Ηρακλής σε καλάθι.
Πώς τη μέσα. Έτσι. Λοιπόν, πάλι πήγε πάρα πολύ πρόστη, ωραία. Ναι. Έξω, έλα. Σωστά. Έλα ρε δαρίε, σούτα ρε. Φάουλ ρε. Τίποτα. Δεν είναι, όχι δεν δίνει. Μόνο αν βγάλουν μαχαίρι αυτοί. Τάκλιν ήταν αυτό ρε φίλε. Κανονικά. Interception. Πω πω. Στο φούτμπολ το σφύριζαν. Εύκολα. Στο αμερικάνικο. Έλα ρε Ηρακλή όμως τώρα. Μην τρως έτσι εύκολα καλάθια όμως τώρα. Ο Ηρακλής έχει μια επίθεση για να περάσει μπροστά. 90-90. Πώς δεν το δώσε αυτό το φάρος στο χώρο του Άσικ. Απίστευτο. Λοιπόν, 90-90 θα πάει και άλλη παράσταση. Για 30 δευτερόλεπτα. Εκεί, Γκαγκαλούδης. Πισινό, πισινό. Καλατζίδης είναι. Καλατζίδης. Νομίζω. Έλα. Έλα. Ναι, ρε φίλε. Ρε φίλε, εγγύηση. Καλάθι. 90-92. Τρία τέτοια έχει βάλει ο Καλατζίδης. Έχει διαφορά το χρονόμετρο. Για δες. Τι διαφορά έχει. Πολύ λίγο. 1-2 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, 17. Όχι, ρε Γκαγκαλούδη. Την έβγαλε. Έλα, δεν παίρνει αυτό. Την έκλεψε. Την έκλεψε ο Τάριος ο Άσιντον. Όχι, κράτα τη. Έλα, φάουλ δεν μπορεί να το δώσει. Έλα, βάζει και βολές και καθάρισε. 8 δευτερόλεπτα. Ο Ηρακλής πρέπει να βάλει τουλάχιστον μία βολή μετά από αυτό το κλέψιμο που έκανε ο Τάριος ο Άσιντον, ο οποίος θέλει κάτι περισσότερο από μία Excel φανέλα για να εμφανιστεί στο γήπεδο. Δεν πειράζει. Αν τις βάλει και τις δύο, τελείωσε το παιχνίδι. 8,8 δευτερόλεπτα έχει. Φίλε, αυτό όταν ήταν καλά δεν έβαζε δύο βολές. Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο. Σε αυτό έχεις δίκιο. Θα βάλει τώρα. Τουλάχιστον μία θα τη βάλει. 90-92. Δεν αλλάζει το στυλ, φίλε, με τίποτα. Έλα, έλα τώρα. Δικαίωσε τον Παυλοραπτόπουλο. Όπα. Πάρ' τη μέσα. Πρώτη ασάλιωτη. 90-93. Σφίγγει κροθίες ο Χατζικυριακίδης. Έλα και μια ακόμη. Τώρα, μα βάλει και την δεύτερη, νομίζω ότι από τα 8 δευτερόλεπτα τα 4 χρειάζονται για να διασχίσουν το γήπεδο για ένα lay-up. Αρκεί να τη βάλει. Τη βάζει και τη δεύτερη. Εντάξει. Οι τέσσερις πόντοι είναι πολύ. Κάτσε λίγο να δω χρονολογία τι γίνεται. Πληθυντικός αριθμός το πολύ με δύο λάμδα και όμικρον γιώτα στο τέλος για τους ανορθόγραφους. Και η μορφή του Βαγγέλη Ιωάννου δεσπόζει αυτή τη στιγμή. Στους δέκτες σας. Στους δέκτες μας εδώ. Εσείς ευτυχώς όσοι μας ακούτε προφανώς και γλιτώνετε από το οπτικό ακουστικό, από το οπτικό αυτό, πώς να το πω. Ποιο, οπτικό ακουστικό υλικό. Από το οπτικό αυτό. Την οπτική πανδεσία, τι είδε. Ναι, την οπτική αυτή τρομοκρατία. Okay. Ετοιμαστείτε και ετοίμασέ μας και για ένα break, κύριε Ιωάννη Ζάτση. Δεν σε καλησπερίσαμε κιόλας. Δείξε μας τα τελευταία. Αν βλέπουμε από εκεί, εντάξει. Ναι, έχουμε time out. Εντάξει, θα μας δώσει τώρα και τα τελευταία δευτερόλεπτα από την αναμέτρηση του Χολαργού με τον Ηρακλή. Για να δω λίγο σε. Εντάξει, την Α1 την είδαμε. Να δω λίγο την Α2. Ναι, θέλω εγώ να τελειώσει ο Ηρακλής. Άστο να τελειώσουμε. Μια με το παιχνίδι εκεί και να δούμε. Πάνω κάτω από την βαθμολογία και τι γίνεται στο Χολαργό Ηρακλής. Γιατί ο Ηρακλής έχει κερδίσει και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Να δούμε τι παίζει στο κομμάτι της ισοβαθμίας, το 2-3 και όλα αυτά. Ναι, το Ηρακλής θα πάει στο 26 και ο Χολαργός θα πάει στο 21-5. Μάλιστα, οπότε είναι πάλι μια νίκη πίσω, ε. Ναι. Άρα καλά μου έλεγε ένας φίλος Ηρακλιδέας ότι ο Χολαργός νίκησε το Περιστέρι και μπορεί από αυτό να μείνει δεύτερο. Αυτό όμως δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία όσο το γεγονός ότι. Περίμενε, κάτσε να. Για να δούμε. Τι το έβαλε το σκυλί από το πάρκινγκ σου, τα ρε. Από το πάρκινγκ σου, τα ρε, παιδιά. 93 θες να πω, τι πατσαρά γίνεται εσύ. Από το πάρκινγκ σου, τα ρε. Ο Ηρακλής ήθελε απεγνωσμένα αυτή τη νίκη για να μην κινδυνέψει από τον Απόλλωνα της Πάτρας. Και από την. Κοίτα, ο και, Ηρακλής... και από το γεγονός ότι δίνει δύο παιχνίδια που θα μπορούσαν να είναι ήττες, ναι. Και να κάνει ο Απόλλων Πάτρας δύο νίκες. Ο Ηρακλής θέλει να αποφύγει αν γίνεται τον Απόλλων Πάτρας και εφόσον κερδίσει σήμερα το Χολαργό στα play-off, γιατί οι ομάδες κουβαλάνε τις νίκες που έχουν μεταξύ τους παιχνίδια από τα μεταξύ τους παιχνίδια σε κανονική περίοδο. Ο Ηρακλής έχει χάσει δύο μάτς από τον Απόλλων Πάτρας. Αν έχει κερδίσει το Χολαργό, πάει με μειονέκτημα. Ή μάλλον όχι. Τώρα έτσι όπως είναι πάει 3-4. Οπότε ο Ηρακλής παίζει με τον Απόλλωνα Πάτρας. Αν μείνει έτσι η κατάσταση στο τέλος. Mm-hmm. Αν καταφέρει να πιάσει το Χολαργό και να έχει δύο νίκες μαζί του, τον προσπερνάει και στην ισοβαθμία. Οπότε παίζει με τον, με τον Χολαργό. Τώρα η επόμενη αγωνιστική. Πρόσεξε. Εσύ ο Τσάμισα, πού το έβαλε τώρα. Από το πάρκινγκ.
Η επόμενη αγωνιστική είναι Μαρούσι Χολαργός. Και το Μαρούσι με νίκη απέναντι στον Χολαργό έχει ελπίδες να παραμείνει. Ναι. Απευθείας. Ναι. Εκεί ίσως ποντάρει ο Ηρακλής. Εμείς λέγαμε το παιχνίδι τελείωσε, λες και είμαστε τίποτα άπειροι. Και έχει 6,3 ακόμα και ο Ηρακλής έχει επίθεση. Γιατί έβαλε το τρίποντο Τσάμις από τα από το 10 μέτρα. Λογικά κάπου εκεί ήταν. Από την κόκκινη γραμμή του βόλεϊ. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τώρα το πέρα. 3 μέτρα του βόλεϊ, πραγματικά από εκεί το βάλε. Ναι, ναι. Για να δούμε. Okay. Επαναφορά από την επίθεση του Ηρακλή. Στον Ουάσιγκτον θα πάρει φάουλ. Το φάουλ αυτό. Καλά το σκέφτηκαν οι παίκτες του Ηρακλή. Πέρασε ένα δευτερόλεπτο. Εμπιστοσύνη έδειξαν στον Ουάσιγκτον, ο οποίος ήταν ευστοχός στις δύο προηγούμενες βολές. Βέβαια, το γεγονός ότι έχει περάσει μόλις ένα δευτερόλεπτο και έχουν απομείνει πέντε, δίνει ακόμα ζωή στις όποιες ελπίδες τρέφει ο Χολαργός. Ο Ντάριος Ουάσιγκτον θα πρέπει να είναι και πάλι εύστοχος. Την έχασε την βολή. Το σκορ παραμένει 93-94. Πρέπει να βάλει τη δεύτερη. Κάτσε και αμπί, ήταν πίσω. Όχι. Στον πάγκο του Ηρακλή. Τι γελάζε, φίλε. Σαν τον κατσιαμπί μου φάνηκε. Για να δούμε δεύτερη βολή. Ο Άσχο 93-94. Όλοι μέσα είναι. Όλοι μέσα είναι. Όπω έξω κι αυτή. Όπω. Όμα. Ωρε, φίλε. Όπω το πήρε το μάτσο Ηρακλής. Το πήρε, την έκλεψε ο Παλίκαρος. Ποιο την έβαλε το χεράκι του εκεί, ποιο το έβαλε το άγιο χεράκι αυτό. Ο Αθανασούλας πρέπει να ήταν. Πήγε να γίνει. Συγγνώμη λίγο, άλλο πήγε να κάνει, ρε φίλε. Άλλη ου, πάσα σε τέτοιο παιχνίδι, στον εφηδιασμό. Πήγε να γίνει. Πάσα άλλη ου στο καλάθι του Ηρακλή. Να, ρε φίλε, δεν έχω δίκιο να το πιστεύω. Δεν τον είδε. Νάτος. Ναι, ναι, ναι. Ε? Δεν είναι αυτό πάντω άλλο. Ναι, εντάξει. Ναι. Φευγάτα τον είδα. Καλά, ρε φίλε, πάσα εφηδιασμού. Πω, πω. Τέτοια πάσα, ρε φίλε, στο τέλος της παράτασης 93-94 λοιπόν, παιχνίδι που μπορεί να κρίνει κατηγορία, είναι δυνατόν. Το κόψιμο που έκανε ο παίκτης του Ηρακλή είναι καθ' αναλογία ίδιο με το. Του Λεμπρόν πέρσι. Με του Λεμπρόν πέρσι. Ναι, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Εκείνο ήταν τάπα κανονική, σε πάσα, αλλά ήταν πάσα άλλη ούψη ευνηδιασμό. Το έβαλε το χέρι του Θανασούλας. Πήρε την νίκη ο Ηρακλής 93-94. Πολύ, πολύ σημαντική νίκη για τον Ηρακλή, ο οποίος μένει ζωντανός στη μάχη της δεύτερης θέσης και φυσικά σε αυτή την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί περιμένει κάπου αλλού να χάσει το λάβρο. Συνεχίζει αυτός με νίκη. Νομίζω ο Ηρακλής έχει να πάει και στο Περιστέρι όμως. Σε ένα ακόμα δύσκολο εκτός από το παιχνίδι. Αλλά συνεχίζει να ελπίζει. Πολύ σημαντική νίκη για τον Ηρακλή 93-94. Πάμε εμείς στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο αφού τελείωσε και το μάτς του Ηρακλή να πούμε όσα γίνανε και στο ΆΚΑ. Και στο παλαιό να δούμε ό,τι άλλο υπάρχει σε αυτή την μπασκετική πανδεσία σήμερα, Παύλο Ραπτόπουλο, που έχει ξεκινήσει από τις 5 ώρα το απόγευμα. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα της Basket City και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Συνεχίζουμε με Basket City μέχρι και τις 10. Θα κάνουμε μία μικρή παρένθεση. Να πάμε ξανά στην Αθήνα για να πάρουμε ρεπορτάζ από εκεί, από ό,τι υπάρχει από την εκδίκαση της Έφεσης. Κάναμε και πριν και νωρίτερα μία σύνδεση με τον Γρηγόρη τον Ατρίτη, πριν ξεκινήσει όλη η διαδικασία, να μας μεταφέρει το τι γινόταν εκεί. Τώρα πλησιάζουμε σιγά σιγά προς την απόφαση, προς την. Τέλος πάντων, σε κατάσταση να πάρουμε μια ενημέρωση, γιατί όπως και να το κάνουμε, είναι μια διαδικασία περίεργη αυτή. Έχουμε τον Γρηγόρη Ατρίτη εκεί. Γρηγόρη, φίλε μου, τι γίνεται? Να πω την πάσα αλήθεια. Ναι. Την πρώτη φορά που συνδεθήκαμε κάπου στις 5.30 ήταν, φίλε. Ναι, ήμουν απεσιόδοξος για το πόσο πολύ θα διαρκέσει η ακροματική διαδικασία, ναι, και το πότε θα ξαναμιλήσουμε για να σας πω και πέντε πράγματα από αυτά, ναι, που έγιναν εδώ ή θα γινόντουσαν. Μάλιστα. Αλλά τόσο απεσιόδοξος δεν ήμουν ούτε εγώ. Ωραία. Δηλαδή είναι 9 παρα 10 και θα μεταφέρω μόνο την παρουσία μου εδώ. Δεν νομίζω ότι έχει γίνει και κάτι της προκοπής. Η διαδικασία έχει ξεκινήσει λίγο μετά τις 6. Ανέβηκαν λίγο οι τόνοι γιατί υπήρχε ένα αίτημα της ΑΕΚ να εξαιρεθεί ο κ. Κουτέρης από πρόεδρος Επιτροπής Εφέσεων. Πήρε αρκετό χρόνο να συζητηθεί αυτό και εκεί όντως ανέβηκαν τόνοι και από τις δύο πλευρές. Διέκοψε αναγκαστικά η Εφέσεων της ΕΠΟ για να πάρθει η απόφαση με τον κ. Σκουτέρη να φεύγει και να αποφασίζουν τα δύο μέλη και ο αναπληρωματικός πρόεδρος. Είμαστε καλά τουλάχιστον μια μισή δύο ώρες εδώ και περιμένουμε τη συγκεκριμένη απόφαση. Και πριν από περίπου 10 λεπτά μας κάλεσαν και πάλι για να μας ενημερώσουν ποια είναι αυτή η απόφαση. Αποφάσισαν λοιπόν ότι απορρίπτουν με ψήφους 3-0 το αίτημα που έχει καταθέσει η ΠΑΕ ΑΕΚ.
Θα δικάσει ο κύριος Σκουτέρης και υπάρχει νέα διακοπή τώρα για 10 λεπτά. Α, δηλαδή τώρα ξεκινάει η διαδικασία του να δικάσει ο συγκεκριμένος. Σωστά. Ωραία. Υπάρχει μια διακοπή αυτή την ώρα και ελπίζουμε ότι αυτή η διακοπή θα είναι τουλάχιστον όσο μας είπαν χρονικά, δηλαδή για 10 λεπτά, να καθαρογραφεί η απόφαση ότι απορρίπτεται το αίτημα της ΑΕΚ για να μην δικάσει ο κύριος Σκουτέρης. Και αφού γίνει αυτό, θα ξαναπούμε και πάλι μέσα στην αίθουσα. Πολύ ωραία. Και να σου πω την αλήθεια, εγώ ελπίζω ότι θα διακόψουν οριστικά και ότι θα συνεχιστεί πιθανότατα αύριο. Αδερφέ, σε βλέπω για το ξυπνάμε μαζί κατευθείαν. Κάπου εκεί θα πάρουμε την ενημέρωση για το τι γίνεται. Και εμένα να βλέπω κατευθείαν να πηγαίνω αύριο στην εκπομπή το πρωί. Και απλά να μεταφέρω το ρεπορτάζ και κάπου εκεί να μαζεύουμε τα κουταλάκια από κάτω. Λοιπόν, αυτά είναι, δεν έχει κάτι άλλο. Okay. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια σαφή ή θες να ρωτήσεις εσύ κάτι. Όχι, εγώ νόμιζα ότι υπάρχει κάποια εξέλιξη που να αφορά απόφαση. Αλλά αυτό είναι τώρα εντελώς τυπικό, ας πούμε. Όχι. Εντάξει. Έχει δρόμο ακόμα. Για να καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει, ότι όταν διέκοψαν για πρώτη φορά και τους περιμέναμε τουλάχιστον μια μισή ώρα, είχε βγει έξω και ο κύριος Σκουτέρης, ο οποίος προφανώς και δεν μπορούσε να συμμετέχει στη διαδικασία να εξεταστεί το αίτημα το αν θα δικάσει ή όχι. Mm-hmm. Έχει φύγει ο κύριος Σκουτέρης και δεν ξέρουμε αν θα γυρίσει σήμερα. Εγώ το κόβω αρκετά δύσκολο, γιατί ο άνθρωπος σε κάποια πηγαδάκια που έγιναν και στην διάρκεια μας είπε ότι ήταν πολύ γεμάτη η μέρα του, ότι δικάζει από τις 9 το πρωί. Δεν ξέρω και κατά πόσο είναι εφικτό και από την πλευρά των νομικών και των δύο ομάδων να συμμετέχουν σε μια ακροματική διαδικασία τέτοια ώρα, στο τέλος μιας ημέρας και μετά από τόσες ώρες αναμονή. Είναι δηλαδή και για εκείνους πολύ εξοντωτικό και ίσως θα ήταν καλύτερο, όχι μόνο για εμάς, για όλους να συνεχιστεί πιθανότατα αύριο η εκδίκαση εδώ της υπόθεσης στην Εφέσιο. Αλλά θα δούμε. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, έτσι. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο να η διαδικασία αυτή να γίνει αύριο. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει. Δηλαδή να πάρουμε και μια απόσταση. Ένα αναμονή. Μόνο αυτό μπορούμε να κρατάμε επίσημα. Μάλιστα. Ωραία, Γρηγόρη, σε ευχαριστούμε. Λογικά θα ξαναμιλήσουμε μαζί. Τώρα πιο μετά στην άλλη εκπομπή. Έχεις δρόμο ακόμα, φίλε μου. Γεια σου, Γρηγόρη. Γεια σου. Καλή δουλειά. Ελπίζουμε να μην τα πούμε και στην ακόμα πιο μετά εκπομπή. Καλή συνέχεια και στους να δύο. Να καλά, γεια. Λοιπόν, μιλήσαμε 5,5 ώρα, ωραία. Και μέχρι τώρα η κουβέντα ήταν για το αν θα δικάσει ο Τάδε και όχι να δικάσει κάποιος άλλος. Και αποφασίστηκε τελικά θα δικάσει ο Τάδε, αυτός ο Σκουτέρης τέλος πάντων που είχε δικάσει και στο δευτεροβάθμιο με τον Ολυμπιακό. Και τώρα κάνουν 10 λεπτά, έχουν μια διακοπή για να γράψουν την απόφαση ότι θα δικάσει αυτός και μετά να ξεκινήσει η διαδικασία. Πιστεύω ότι ο αντιπρόεδρος του Εδεσαϊκού έχει κάνει σχολή, φίλε. Ναι, είναι αρκετά πιθανό. Έχει κάνει σχολή όχι στον τρόπο έκφρασης, αλλά στην πολυπλοκότητα μέσα από την οποία θα προσπαθήσουν να ενώσουν οι άνθρωποι στην Ελλάδα δύο σημεία. Δηλαδή, κανείς δεν θα πάει με την ευθεία. Τέλος πάντων, λοιπόν, κάτσε να επιστρέψω στα δικά μας. Από τη στιγμή που έχει τελειώσει και η αγωνιστική, πάμε λίγο να δούμε αποτελέσματα όσα γίνανε σε αυτή την αγωνιστική και βαθμολογία. Από χθες, ο Κόρυβος νίκησε το Φάρο Λάρισας 73-55. Τα Τρίκαλα έχασαν από τον Πανιόνιο 76-81. Σήμερα, ο Παναθηναϊκός νωρίς το μεσημέρι εύκολα 69-103 μέσα στην έδρα του Ρεθύμνου. Ο ΠΑΟΚ η μεγάλη νίκη, το μεγάλο διπλό στην έδρα της ΑΕΚ με 72-81. Πολύ σημαντική νίκη επίσης για τον Προμηθέα με 70-89 και μάλιστα εύκολη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ήταν τέτοιες διαφορές από ένα σημείο και μετά, μάλλον, όχι σε όλη τη διάρκεια, για τον Προμηθέα μέσα στη Ρόδο. Βέβαια, μεγάλο το διπλό και της Κίμης επί του Άρη 60-73. Και ο Ολυμπιακός δεν δυσκολεύτηκε στην έδρα του Λαβρίου, νίκησε με 68-84. Πηγαίνοντας τώρα στη βαθμολογία, ο Παναθηναϊκός φυσικά πρώτος με 22-0, 44 βαθμούς. Ο Ολυμπιακός παραμένει δεύτερος με 18-4 και 40 βαθμούς. Και πάμε τώρα στην τρίτη θέση που είναι ο Προμηθέας, που έχει 36 βαθμούς με 14 νίκες και 8 ήττες. Ακριβώς το ίδιο ρεκόρ έχει και ο ΠΑΟΚ, αλλά έχει χάσει δύο φορές από τον Προμηθέα, οπότε στην ισοβαθμία είναι από κάτω του. Είναι στην τέταρτη θέση. Η ΑΕΚ είναι με 35 βαθμούς και 13-9. Το Λαύριο επίσης το 13-9 και με 35 βαθμούς στην έκτη θέση. Νομίζω ότι η ΑΕΚ με το Λαύριο έχει ξεμπερδέψει. Θα δούμε λίγο και πρόγραμμα. Η Κίμη με τη νίκη της αυτή πήγε στους 33 βαθμούς, 11 νίκες και 11 ήττες. Νομίζω ότι η Κίμη έχει και μια σημαντική διαφορά για να είναι μέσα στα play-off, έστω και στο 7-8. Ο Κολοσσός έμεινε στους 31, πήγε στους 31 βαθμούς μάλλον, 9-13 το ρεκόρ του. 8-14 ρεκόρ και 30 βαθμούς για το Ρέθυμνο και για τον Φάρο Λάρισας. Και τώρα,
Ο Κόρυβος έχει 29, ο Άρης έχει 29, ο Πανιώνιος έχει 29. Και οι τρεις αυτές ομάδες είναι στο 7-15 τώρα που μιλάμε. Στην διπλή ισοβαθμία αυτή ο Κόρυβος είναι από πάνω, ο Άρης είναι δεύτερος και ο Πανιώνιος είναι τρίτος. Και τα Τρίκαλα είναι στη τελευταία θέση με 25 βαθμούς και 3-19. Είναι μια αγωνιστική που κάπως έδωσε κάποια προβαδίσματα, αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή έβαλε λίγο πιο μπροστά τον ΠΑΟΚ, λίγο πιο μπροστά τον Προμηθέα, εκεί στο 3-4. Νομίζω ότι η Κίμη με την νίκη της αυτή ουσιαστικά εδραιώνει την παρουσία της στα play-off και ίσως να κοιτάει και λίγο πιο πάνω στην εκθέση, γιατί το Λαύριο έχει δύσκολο πρόγραμμα ως το τέλος. Ο Κολοσσός με το Ρέθυμνο. Το Ρέθυμνο έχει 8 νίκες, φίλε. Έχει να θίξει στο παλέ. Δεν ξέρω, δεν είναι σε καλή φάση. Και, και δύο εξόδους επικίνδυνες. Και κάτι άλλο έχει τώρα. Θα δούμε λίγο πρόγραμμα. Δεν ξέρω αν ο Γούσου Λουφάρος θα είναι ως το τέλος εκεί πέρα, θα πάει λίγο πιο πάνω. Νομίζω ότι με το 9 έχεις κλειδώσει. Έτσι νομίζω. Ότι με το 9, με τις 9 νίκες δηλαδή, η παραμονή το πιθανότερο να έχει ξεκαθαρίσει. Ο Άρης, ο Κόρυβος και ο Πανιώνιος είναι σε 7 νίκες. Εκεί γίνεται μάχη σήμερα που μιλάμε. Πάμε να δούμε λίγο δεύτερη επόμενη αγωνιστική, που είναι το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Μετά ακολουθεί μια μεγάλη διακοπή. Πώς κατάφερες να πατήσεις τη μεθεπόμενη, είναι πολύ μεγάλη επιτυχία αυτό. Ακολουθεί μεγάλη διακοπή λόγω των play-off της Ευρωλίγκα. Τώρα, την επόμενη αγωνιστική, την Παρασκευή, παίζουν οι δύο της Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός με τον Κολοσσό στις 5 και ο Ολυμπιακός παίζει στην έδρα του Πανιωνίου στις 6.30. Πανιώνιος, ο οποίος είναι τιμωρημένος με δύο αγωνιστικές και κλεισμένο των θυρών. Νομίζω ότι έχει ασκήσει έφεση. Αυτό το παιχνίδι αναμένεται να γίνει και κλεισμένο των θυρών. Το αναφέρω γιατί μπορεί να είναι κλεισμένο και το παιχνίδι της 25ης αγωνιστικής ανάμεσα σε Πανιώνιο και ΠΑΟΚ. Έτσι. Αυτά τα παιχνίδια της Παρασκευής. Το Σάββατο ο Άρης πηγαίνει στα Τρίκαλα. Πιο must win από αυτό το παιχνίδι δεν νομίζω να υπάρχει για τον Άρη. Ό,τι και να γίνεται με τον Μπέλ, με τον Αθηναίου. Τώρα τα Τρίκαλα το Σάββατο. Είναι must win γιατί παίζουν και, και οι άλλες δύο ομάδες. Και ο Κόρυβος και. Ποιος άλλος είναι? Ο Πανιώνιος. Όχι, ο Πανιώνιος έπαιξε. Και ο Κόρυβος και κάποιος άλλος παίζει. Ο Φαρός. Τρίκαλα. Α! Ο Κόρυβος παίζει σίγουρα. Όλοι έχουν ως μαξιλαράκι το μάτς με τα Τρίκαλα. Σωστά. Σου λέει θα πάρουμε το μάτς με τα Τρίκαλα και ψάχνουμε άλλη μια νίκη. Τώρα, ό,τι θέματα και να έχει ο Άρης, μπορεί και πάλι να μην έχει κάποιον από τους δύο ή και τους δύο να μην τους έχει, γιατί είναι πολύ μικρό το διάστημα. Ειδικά για τον Μπέλ που έχει κιόλας θλάσει, δεν ξέρω κατά πόσο μέσα σε 2-3 μέρες μπορεί να είναι έτοιμος ο άνθρωπος. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει είτε εύκολα είτε δύσκολα να κερδίσει το Σάββατο στα Τρίκαλα, να πάει στις 8 νίκες και μετά ουσιαστικά να το απομένουν σε παιχνίδια που έχει εντός να παίξει με το Ρέθυμνο, με τον Κολοσσό, με τον Πανιώνιο. Έτσι, γιατί 3 εντός δεν έχει ο Άρης μετά. Ναι. Στα 4 που απομένουν, κάπως έτσι είναι. Να πάρει τα μάτς που θέλει. Η ΑΕΚ πηγαίνει το Σάββατο επίσης. Έχει Κίμη Ρέθυμνο, δύο παιχνίδια το Σάββατο στις 4.30, το Τρίκα Λάρης και το Κίμη Ρέθυμνο. Στις 6.30 είναι το Φάρος Λάρισας με την ΑΕΚ. Την Κυριακή είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Λαύριο στο Παλατάκι στις 5 η ώρα. Και η αγωνιστική 23η κλείνει με το Προμηθέας Κόρυβος το απόγευμα της Κυριακής στις 7. Λοιπόν, προσπαθώντας λίγο να δούμε το πώς έχει το πρόγραμμα από εδώ και πέρα. Ξεκινώντας λίγο από το 3-4, ο ΠΑΟΚ πηγαίνει την επόμενη εβδομάδα, υποδέχεται την Κυριακή εδώ το Λαύριο. Παιχνίδι το οποίο, αν το κερδίσει, αφήνει το Λαύριο δύο νίκες πίσω του. Οπότε δεν αποκλείεται. Το Λαύριο έχει παίξει με τον Παναθηναϊκό και έχει να πάει και στην Πάτρα να παίξει με τον Προμηθέα. Αν το κερδίσει ο ΠΑΟΚ το Λαύριο την Κυριακή, να τον αφήσει σχεδόν εκτός του 3-4. Μετά έχει να παίξει μετά διακοπή, θα πάει να παίξει μέσα στην έδρα του Ολυμπιακού. Έχει πρώτη τελευταία αγωνιστική το παιχνίδι με τον Πανιώνιο στη Νέα Σμύρνη και τελευταία αγωνιστική υποδέχεται το Φάρο Λάρισας. Τώρα, πηγαίνοντας στον Προμηθέα, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι τρίτος και ο οποίος Προμηθέας έχει και την ισοβαθμία με τον ΠΑΟΚ, ο Προμηθέας υποδέχεται την Κυριακή τον Κόρυβο και έχει τρεις τελευταίες αγωνιστικές φωτιά. Έχει να παίξει μέσα στο ΆΚΑ με την ΑΕΚ, έχει να παίξει με το Λαύριο την πρώτη τελευταία αγωνιστική στην Πάτρα και τελευταία αγωνιστική πηγαίνει στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για να παίξει με τον Ολυμπιακό. Οπότε ο Προμηθέας έχει μπροστά του σε 4 παιχνίδια, βάζοντας ένα κύκλο στο Προμηθέας Κόρυβο στην Κυριακή, λέω εγώ. Έχει 2 παιχνίδια που είναι σχεδόν απίθανο να κερδίσει μέσα στην ΑΕΚ, στο ΆΚΑ και μέσα στον Ολυμπιακό. Και ένα ντέρμπι, να το πω έτσι, αν υφίσταται κάτι τέτοιο,
με το Λαύριο. Πάμε λίγο να δούμε και το πρόγραμμα της ΑΕΚ και θα πάμε και προς τα κάτω σιγά σιγά για να δούμε πώς έχει το πρόγραμμα των ομάδων. Ωραία, λοιπόν. Η ΑΕΚ, η οποία τώρα που μιλάμε είναι πέμπτη, είναι έκτη μάλλον, όχι πέμπτη, καλά το είπα, με 35 βαθμούς. Έχει να παίξει την Κυριακή μέσα στη Λάρισα με το Φάρο, μετά υποδέχεται τον Προμηθέα, έχει να παίξει με τον Παναθηναϊκό εκτός και έχει και εντός έδρας στην Κίμη. Είναι αρκετά πιθανό η ΑΕΚ να κάνει τρεις νίκες ως το τέλος. Να κερδίσει μέσα στη Λάρισα, να κερδίσει τον Προμηθέα εντός, να κερδίσει και την Κίμη εκτός. Εντός. Νομίζω είναι πολύ δύσκολο να κερδίσει τον Παναθηναϊκό μέσα στο. Τη Λάρισα την κερδίσει τώρα την άλλη εβδομάδα. Θα την κερδίσει, ρε φίλε, εντάξει. Θα την κερδίσει. Πάμε να δούμε και το Λαύριο, το οποίο είχαμε αναφέρει εδώ και καιρό ότι το τελευταίο κομμάτι της σεζόν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σήμερα έχασε από τον Ολυμπιακό. Έρχεται στο Παλατάκι την Κυριακή να παίξει με τον ΠΑΟΚ. Έχει μετά το παιχνίδι με το Φάρο Λάρισας, 24η αγωνιστική. 25η πηγαίνει στην Πάτρα να παίξει με τον Προμηθέα και τελευταία αγωνιστική υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Και εδώ είναι πιθανό για το Λαύριο να υπάρχει μία νίκη ως το τέλος. Αυτή με τον Φάρο Λάρισας. Θα δούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο πιο κάτω. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τις ομάδες που είναι χαμηλά. Ξεκινώντας από τον Άρη, ο οποίος είναι σε 7 νίκες. Ο Άρης, είπαμε, σήμερα δεν κατάφερε με την Κίμη. Την Κυριακή πηγαίνει. Α, τι είναι, παιδιά. Σε πούλησε. Αφού πατάς ό,τι να είναι, ρε φίλε. Τι να γίνει, άλλο πάτησες. Σε πούλησε. Λοιπόν, ο Άρης πηγαίνει την Κυριακή στα Τρίγαλα. Το μάτς που πρέπει να κερδίσει. Θεωρούμε δεδομένο ότι θα το πάρει αυτό το παιχνίδι και θα πάει στις 8 νίκες. Θεωρούμε δεδομένο ότι είναι το μάτς που πρέπει να κερδίσει. Ακριβώς. Και μετά τη διακοπή έχει μέσα σε διάστημα 3-4 ημερών. Έχει τον Πανιόνιο στο παλέ. Βασικά, αν πρέπει να τα βάλεις όλα σε μια σειρά, mm-hmm. ο Άρης πρέπει. Κοιτάμε κάθε μάτς ξεχωριστά. Όχι, αν τα βάλεις όλα σε μια σειρά, αυτά που έχει ανάγκη ο Άρης είναι να κερδίσει τα Τρίκαλα, να τους φέρει όλους υγιείς. Με τον Πανιόνιο. Εντάξει, έχει μεγάλο διάστημα μέχρι τότε. Ναι, λογικά θα είναι όλοι οκ okay μέχρι τότε. Γιατί πολλά γίνονται. Mm-hmm. Και ό,τι και αν γίνει στον Άρη, αυτή τη στιγμή η Λειψανδρία κάνει απαγορευτικές τις εμφανίσεις τραυματισμών. Δεν υπάρχει πισωγύρισμα αυτή τη στιγμή. Είναι το μάτς με τα Τρίκαλα, το μάτς με τον Πανιόνιο. Και το επόμενο που έπεται είναι. Ρέθυμνο. Στο παλέ. Με το Ρέθυμνο στο παλέ. Παίρνοντας αυτά τα τρία παιχνίδια, ο Άρης φτάνει ήδη τις 10 νίκες. Καθάρισε. Ούτε ισοβαθμίες, ούτε τίποτα. Λογικά. Έτσι. Και τελευταία αγωνιστική πηγαίνει μέσα στη Ρόδο με τον Κολοσσό. Αυτό είναι το πρόγραμμα του Άρη. Πάμε να δούμε το πρόγραμμα του Κορύβου, που είναι πιο μπροστά από τον Άρη, γιατί έχει τις δύο νίκες. Έτσι, το έχει καταφέρει και αυτό ο Άρης φέτος. Να έχει χάσει δύο φορές από την ομάδα της Αμαλιάδας. Κάτσε λίγο να τον βρω εδώ τον Κόρυβο. Εδώ είναι και ο Κόρυβος, ο οποίος έχει, είπαμε, κέρδισε αυτή την αγωνιστική τον Φάρο Λάρισας. Πηγαίνει να παίξει στην Πάτρα την Κυριακή με τον Προμηθέα. Μείον ένα, λέω εγώ. Ναι. Ένα βαθμό βάλε από εκεί, από την είδα. Παίζει με τον Παναθηναϊκό μετά τη διακοπή. Δύο βαθμούς στα δύο επόμενα παιχνίδια. Πάει μέσα στην Κίμη προτελευταία αγωνιστική. Εκεί εξαρτάται από το τι θέλει και η Κίμη. Και τελευταία αγωνιστική υποδέχεται τα Τρίκαλα. Βάλε δύο με τα Τρίκαλα. Βάλε δύο από ένα βαθμό από την ήττα από Προμηθέα και Παναθηναϊκό. Όλο το μάτς για τον Κόρυβο, νομίζω, είναι. Το μάτς στην Εύβοια. Το μάτς στην Εύβοια, όταν έρθει εκείνη η ώρα. Και βέβαια είναι ανάλογο και αυτό που λες και εσύ. Πού θα είναι η Κίμη, θα είναι 8η, θα είναι 7η, θα είναι 6η. Μπορεί να είναι και 7η, μπορεί να είναι και 6η μέχρι τότε. Μακφάντεν θέλοντος πάει η φάση στην Κίμη. Ακριβώς. Κάτσε να δούμε τι έχει και ο Πανιόνιος, ο οποίος Πανιόνιος. Στα Τρίκαλα το Σάββατο που ζορίστηκε έφαγε επικός πρόξιμο για να καταφέρει να κερδίσει. Ο οποίος Πανιόνιος έβγαλε και ανακοίνωση για τη διαιτησία. Α, ευχαριστήρια. Όχι. Τι. Διαμαρτύρεται. Μάλιστα, ωραία. Ωραία. Λοιπόν, ο Πανιόνιος υποδέχεται τον Ολυμπιακό την Παρασκευή ένα βαθμό. Βάλε ένα βαθμό εδώ. Έρχεται στο παλέ μετά τη διακοπή. Άρης Πανιόνιος. Βάλε ένα βαθμό και εδώ. Ας το βάλουμε αυτό με ένα ερωτηματικό. Ναι. Πάμε στο μεθεπόμενο παιχνίδι. Πανιόνιος ΠΑΟΚ και κλεισμένο το θυρών τώρα που μιλάμε, δεν ξέρω μέχρι τότε τι θα είναι. Σωστά. Και πώς θα είναι οι δύο ομάδες και τι ζητάνε και πού θα βρίσκονται και όλα αυτά. Και τελευταία αγωνιστική, Ρέθυμνο Πανιόνιος. Ο Πανιόνιος θεωρώ ότι έχει σίγουρη τη νίκη στο Ρέθυμνο. Τελευταία αγωνιστική. Ναι. Εφόσον καίγεται. 100%. Λες. Ναι. Το Ρέθυμνο, φίλε. Σε τέτοια μας το Ρέθυμνο. Το Ρέθυμνο, φίλε, είναι λίρα 100 για αυτά τα παιχνίδια. Ναι. Λοιπόν. Είτε μέσα παίζει είτε έξω. Κοίταξε, του Πανιωνίου η κατάσταση θα κριθεί στα δύο μάτς με Άρη και ΠΑΟΚ. Δεν βλέπω κάτι άλλο.
Κάποια στιγμή, το τι θα κάνεις αυτά τα δύο μάτσα. Κάποια στιγμή πριν σ' αφήσω έτσι για να ξεθολώσει και εμένα από το κεφάλι μου. Ωραία. Μετά το break ή θα παραμείνω για να διαβάσουμε και να σχολιάσουμε αυτό εδώ, το οποίο είναι το πινακάκι που βγήκε από το Vegas Odds και λέει τα ποσοστά τα οποία δίνουν οι bookmakers του Las Vegas για την, είτε για την παρουσία στους τελικούς είτε για να κατακτήσουν τον τίτλο. 53% έχουν οι Rockets να το πάρουνε. Και οι Warriors έχουν 4. Έτσι φίλε δίνει το Vegas Odds. Είναι λίγο νύχτες οι Vegas Odds. Μπορεί να είμαστε εμείς νύχτες βέβαια και αυτοί να ξέρουν κάτι παραπάνω. Πρόσεξε τι γράφει όμως. Ναι. Λέει να φτάσουν τελικό, 67%, ναι. Και να κερδίσουν το τίτλο. Το βλέπω. Το είδα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πρώτη ώρα μαζί μας η Ότο Γκλιν Παντελίδης. Μπαταρίες, λιπαντικά, χημικά, αξεσουάρα αυτοκινήτου, πλήσιμο αυτοκινήτου, γυάλισμα, βιολογικός καθαρισμός, όλα αυτά είναι στη Γρηγορίου Λαμπράκη 100 στην Άνω Τούμπα. 2310-938-875 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Φυσικά μαζί μας είναι πάντα το hair salon του Γιώργου Μάσκα στη Γεωργίου Σταύρου 5 στο κέντρο της πόλης. Στο hair salon του Γιώργου Μάσκα μπορείτε να βρείτε όποιο στυλ αρέσει σε εσάς τα μαλλιά, σύνθετες λύσεις με βάση το στυλ και την προσωπικότητά σας στο hair salon του Γιώργου Μάσκα, 2310-282-700 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Μαζί μας φυσικά πρώτη ώρα πάντα και ο Δόξας με τα μπαχαρικά και τα βότανά του. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε σε μπαχαρικά και βότανα είναι εκεί, είναι στο Δόξας, στον Ολυμπίο Διαμαντή 21, 556-46 το τηλέφωνο και στο doxaspavlaspices.gr. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε λίγο να δούμε τι έγινε και στο ΑΚΑ, στη μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ επί της ΑΕΚ, και λίγο πιο μετά να μιλήσουμε, να πάρουμε και λίγο ρεπορτάζ και ό,τι άλλο υπάρχει από το Άρης Κίμη. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα Basket City. Σήμερα είπαμε το πρόγραμμα είναι full μπασκετικό από τις 5 ώρα το απόγευμα, με τη μετάδοση της μεγάλης νίκης του ΠΑΟΚ μέσα στο ΑΚΑ επί της ΑΕΚ, με τη μετάδοση της ήττας του Άρη από την Κίμη, με ό,τι υπήρχε στο πολύ μεγάλο διπλό του Ηρακλή μέσα στην έδρα του Χολαργού για την Α2 στην παράταση. Είδαμε λίγο και το πρόγραμμα πώς έχει από εδώ και πέρα στην Α1 και για το 3-4 και για την παραμονή, εκεί που είναι οι δύο ομάδες της πόλης. Για τον Ηρακλή είπαμε ότι πλησιάζει το Χολαργό στη μία νίκη. Αν έχει την ισοβαθμία ως το τέλος, είναι από πάνω του γιατί τον έχει κερδίσει δύο φορές και παίζει μαζί του στα play-off και έχει περισσότερες πιθανότητες. Βλέποντας το παιχνίδι με του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, ήταν ένα ακόμα πολύ καλό παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Η νίκη ήρθε δικαιότατα. Δεν έκλεψε το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ. Ήταν καλύτερος από το ξεκίνημα μέχρι και το τέλος. Αυτός που είχε μια αρχή, μια μέση και ένα τέλος στο παιχνίδι του. Ήταν πολύ σημαντικοί οι δύο Αμερικανοί του και το αναφέρω γιατί εντάξει, από τον Κώστο ξέρουμε τι μπορεί να δώσει, ξέρουμε ότι έχει κάνει πολλά σημαντικά παιχνίδια, πολλά καλά παιχνίδια που έχουν δώσει νίκες στην ομάδα του. Το ίδιο έκανε και σήμερα στο τέλος. Σήμερα είχε για δεύτερο συνεχόμενο match και τον Τζάκσον σε πολύ καλή κατάσταση. Ο Αμερικανός νομίζω ότι με τα παιχνίδια και με τον καιρό έχει βρει τον καλό του εαυτό, και όταν λέω έχει βρει τον καλό του εαυτό, έχει βρει αυτό που δεν είχαμε δει εδώ από την ώρα που ήρθε. Σήμερα ήταν κυρίαρχος στο διάστημα που ήταν στο παρκέ και στην επίθεση, κυρίως στο κομμάτι του rebound, να μην έχει θέματα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά ήταν σημαντικός, ήταν ηγετική φυσιογνωμία για τον ΠΑΟΚ σε ένα μάτς που λείπανε δύο σημαντικοί παίχτες, όπως είναι ο Κόνιαρης και ο Τζόουνς. Θα μείνω φυσικά και στο Ζάρα, ο οποίος μετά από εκείνα τα δύο τρίποτα που έχει βάλει στο παλέ είναι πάρα πολύ καλός. Έχει πάρα πολύ σωστές αποφάσεις, είναι πάρα πολύ εύστοχος. Είναι προφανές ότι εκείνα τα δύο σου του έχουν δώσει πολύ πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση. Και σήμερα και πάλι ήταν σημαντικός στο δεύτερο ημίχρονο. Με τον τρόπο που αγωνίζεται το ΠΑΟΚ, οι δυο του επιθετικοί άξονες από την περιφέρεια είναι ο Γκος και ο Ζάρας. Όταν αυτοί οι δύο είναι καλά, ο ΠΑΟΚ έχει καλή δημιουργία, παύλα εκτέλεση από την περιφέρεια. Και αυτοί οι δύο, ή μάλλον ο Γκος όταν έχει και βοήθεια, μπορεί να είναι πολύ πιο αποδοτικός. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πριν περίπου ένα μήνα, ενάμιση, ο ΠΑΟΚ τα περίμενε όλα από αυτόν στην επίθεση. Από τη στιγμή που ο Ζάρας έχει βγει μπροστά, έχει έναν ακόμα παίχτη να δημιουργεί και να εκτελεί
στην επίθεση και φυσικά έχει καλύτερη λειτουργία στο κομμάτι της επιθετικής ανάπτυξης, της επιθετικής του φιλοσοφίας, να το πω έτσι, μέσα στο γήπεδο. Φάνηκε και σήμερα στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Έβαλε σίγουρα κάποια μεγάλα σουτ, κάποιους μεγάλους πόντους ο Γκο στο τέλος. Το ένα το τρίποντο που έχει βάλει, δηλαδή, και κάνει το σκορ, να θυμάμαι καλά, 63-75, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έτσι. Αλλά ήταν η εξαίρεση του κανόνα. Πάω, ήταν πολύ διαβασμένος. Πέτυχε και μια ΑΕΚ η οποία ήταν άστοχη. Την οδήγησε στο να είναι άστοχη, αλλά επειδή η ΑΕΚ είναι μια ομάδα η οποία δεν παίζει κάτι επί της ουσίας στο μεγαλύτερο κομμάτι των αγώνων της. Απλά επειδή έχει πολύ μεγάλο ατομικό επιθετικό ταλέντο, είτε με τον Χάρης, είτε με τον Πάντερ που έχει βάλει στην ομάδα της. Έχει ένα Σάκο το οποίο κάνει μια καταπληκτική σεζόν. Και έχει και κάποιους ψηλούς οι οποίοι μπορούν και να πιέσουν το επιθετικό rebound και να δώσουν κάποια πράγματα. Σήμερα ο Χάρης ήταν σε κακή μέρα, ο Πάντερ επίσης. Οπότε η επιθετική λειτουργία της ΑΕΚ είχε πρόβλημα. Ήταν πολύ άστοχη και ό,τι έκανε στο παιχνίδι η ΑΕΚ ήταν είτε από επιθετικό rebound, είτε στο δεύτερο ημίχρονο από τις αποφάσεις των τριών, οι οποίοι κάνανε πραγματικά ό,τι μπορούσαν οι τρεις διαιτητές για να μείνει η ΑΕΚ μέσα στο ματς. Είναι μια πολύ σημαντική νίκη για τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι μόνο το βαθμολογικό κομμάτι, είναι και η ψυχολογία, η αυτοπεποίθηση, το γόητρο. Ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει δύο φορές την ΑΕΚ φέτος. Να το πούμε έτσι, βασική του αντίπαλο για την τρίτη θέση, όταν ξεκινούσε η σεζόν τουλάχιστον, γιατί έχουν προκύψει και άλλες ομάδες, και ο Προμηθέας, και το Λαύριο. Αλλά την ΑΕΚ την έχει κερδίσει δύο φορές και την έχει κερδίσει πολύ πιστικά. Πολύ πιστικά την είχε κερδίσει και στο Παλατάκι με 21 πόντους, που ίσως ήταν και μικρή διαφορά με βάση την εικόνα εκείνου του αγώνα. Και σήμερα, αν δεν ήταν ακόμα και με τις δύο απουσίες που είχε πάω, τον Κόνιαρ και τον Τζόουνς, αν δεν ήταν οι τρεις, μπορεί και η διαφορά να ήταν ακόμη πιο μεγάλη από το συν 9 που τελείωσε το παιχνίδι. Τώρα, για το κομμάτι των τριών, δεν ξέρω, παιδιά, έχει βγάλει μαλλιά η γλώσσα μου. Δεν νομίζω ότι δρώνει κανένα αυτή. Δεν θα σταματήσουμε να τα αναφέρουμε αυτά που βλέπουμε. Δεν θα σταματήσουμε να αναφέρουμε ότι δεν γίνεται να βλέπουμε άλλο μπάσκετ σε κάποια γήπεδα. Αυτό που έχει γίνει σήμερα στο δεύτερο ημίχρονο είναι ξεδιάντροπο. Είναι ξεδιάντροπο. Από τα μέσα της τρίτης περίοδου μέχρι το τέλος του αγώνα, ο τρόπος που σφυρίζουν οι διαιτητές είναι προκλητικότατος. Η ΑΕΚ στην τέταρτη περίοδο έπαιζε ξύλο για να γυρίσει το παιχνίδι. Συμπλήρωσε 4 ομαδικά φάουλ 2 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα. Το τι δινόταν δεν λέγεται. Δηλαδή δεν είναι ότι έχω κρατήσει δύο φάσεις να τις αναφέρω να τελειώσουμε. Είναι πάρα πολλές οι φάσεις. Πάρα πολλές. Δεν ξέρω πώς μπορεί να αλλάξει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Αυτό που ξέρω είναι ότι οι διαιτητές στο μπάσκετ δεν τιμωρούνται ποτέ. Ποτέ. Δεν θα μάθουμε ποτέ ότι αυτός ο διαιτητής τιμωρήθηκε 2, 3, 5 αγωνιστικές. Δεν ξέρουμε ποτέ τι γράφουν αυτοί οι παρατηρητές διαιτησίας αυτές τις εκθέσεις τους, αν κάνουν εκθέσεις. Και όταν κάνουν και γράφουν, δηλαδή, ο παρατηρητής διαιτησίας του σημερινού αγώνα, ο κομισάριος, να το πω έτσι, μπασκετικά, θα δει στο βίντεο το δεύτερο ημίχρονο, από τη στιγμή που θα το δει, δεν γίνεται να μην τιμωρήσει αυτούς τους τρεις διαιτητές. Κυρίως το σώμα τον δεύτερο, ο οποίος δεν ξέρω ποιο είναι το θέμα του. Γενικά σε παιχνίδια εκτός έδρας του ΠΑΟΚ έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Ο τρίτος, ο Πουρσανίδης, ο Κωνσταντίνος, είναι και από εδώ, από Θεσσαλονίκη και πρόεδρος για τους συνδέσμους κιόλας. Και πόδος ήταν ο Σχοινάς. Πλέον ξεκινάνε τα παιχνίδια και πάνω κάτω ξέρουμε τι θα γίνει. Ξεκινάει ένα παιχνίδι που θα παίζει η ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ με τον Άρη, λέω ένα παράδειγμα, όταν είναι πιο ανταγωνιστικός και ο Άρης. Ή τέτοια μάστρο πάντων που παίζονται και ξέρουμε τι θα γίνει. Περιμένουμε πώς θα δώσει δύο φάουλ σε ένα συγκεκριμένο παίχτη για να τον βγάλει έξω εκεί που θα έχει ζήτημα, όπως το έκανε σήμερα με τον Πέντεγουέι στο πρώτο δεκάλεπτο. Δεν πήρε χαμπάρι ο άνθρωπος, έκανε δύο φάουλ, βγήκε από το παιχνίδι. Παίχτης που θα είχε σημαντικό ρόλο θεωρητικά, γιατί λείπανε δύο γκάρντ, ο Κόνιαρης και ο Τζόουνς. Αλλά ξαναλέω ότι αυτά που γίνανε στο δεύτερο ημίχρονο ήταν ξεδιάντροπα. Ακόμα και στο τέλος. Που ρε παιδί μου, πάω και είναι 8 πόντους πάνω, όταν σε εκείνη τη φάση 10. Είχε ένα λεπτό, ένα και 15. Έχει δώσει ένα παιδικό φάρο στο Κατσίβελ, το οποίο είναι δηλαδή για να γελάς. Με ένα flopping του Green.
ο Ντούσαν Σάκοτα είχε συμπεριφορά λες και ήταν ο Κόμπι Μπράιαντ στο παιχνίδι σήμερα. Δεν μπορούσε να τον ακουμπήσει κανένας. Περισσότερο καλά δεν τον ακουμπούσε κανένας, αλλά δίνονταν και φάουλ. Ειλικρινά δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει. Πραγματικά δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει. Έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά. Δεν ξέρω τι θα δούμε από εδώ και πέρα. Γιατί πλέον έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές και έχουμε αναφέρει εδώ και με το Σταμάτη ότι το επίπεδο διαιτησίας είναι τραγικό, είναι πάρα πολύ χαμηλό. Είναι πάρα πολύ χαμηλό το επίπεδο διαιτησίας και πλέον επειδή είναι και το πρωτάθλημα έτσι και κρίνονται πολλά, είναι διάφορες θέσεις ανοιχτές, η παραμονή, το 3-4, η είσοδο στα play-off. Οπότε ένα μικρό λάθος, δύο μπορεί να ορίσουν έναν νικητή. Δεν ξέρω τι θα δούμε από εδώ και πέρα. Ειλικρινά δεν ξέρω τι θα δούμε από εδώ και πέρα. Σήμερα από το αμέσως τρεις περιόδου ως το τέλος του αγώνα στο ΆΚΑ, οι τρεις διαιτητές κάνανε ό,τι μπορούσαν για να μείνει η ΑΕΚ μέσα στο μάτς. Με τρόπο προκλητικότατο. Σε κοροϊδεύαν μπροστά στα μάτια σου. Ο τρόπος που σφυρίζανε ήταν προκλητικότατος. Κάτι ανάλογο έγινε το Σάββατο στα Τρίκαλα με τον Πανιόνιο, που οι γηπεδούχοι το παίξαν το μάτσο στο τέλος, 6-7 παίχτες όσοι ήταν και στο τέλος είχαν αγανακτήσει με τις αποφάσεις του Πιλοίδη και τις Τσαρούχα. Λοιπόν, σήμερα το παιχνίδι, όπως το βλέπω εδώ, εννοείται ότι τα φάουλ είναι μοιρασμένα. Οκ, okay, εντάξει. Ναι, 18-29 είναι τα φάουλ. Είχε 11 λιγότερα φάουλ ο ΠΑΟΚ. 11 περισσότερα φάουλ είχε ο ΠΑΟΚ που ήταν μπροστά σε όλο το μάτσο. Είχε 11 περισσότερα φάουλ. Η ΑΕΚ ήταν 30 βολές και ο ΠΑΟΚ 16. Και 16 ήταν η. Οι 5-6 ήταν στο τέλος. Είναι κάτι το οποίο ξαναλέω ειλικρινά δεν ξέρω πώς μπορεί να αλλάξει. Γιατί ακόμα και να μην παίξουν οι διαιτητές στο επόμενο παιχνίδι, δεν θα ανακοινωθεί κάτι. Δηλαδή, ένα σώμα τιμωρηθεί, μπορεί να μείνει την επόμενη αγωνιστική στον ορισμό. Μπορεί να μείνει και τη μεθεπόμενη αγωνιστική στον ορισμό. Μπορεί να είναι στην Α2 τη μεθεπόμενη αγωνιστική. Δηλαδή, είναι μια κατάσταση που είναι παρανοϊκή. Δεν τιμωρείται κανένας. Επισήμως, οι όποιες τιμωρίες είναι σιωπηρές για μια-δυο αγωνιστικές και μετά όλα καλά. Επιστρέφουν κανονικά και όλα αυτά. Και πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που πάνω κάτω, όταν βλέπεις τα ονόματα των διαιτητών, να ξέρεις πώς θα πάει και το παιχνίδι από σφυρίγματα. Όπως σήμερα, ας πούμε. Δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει, πραγματικά. Δεν ξέρω αν θέλουν και πολλοί να αλλάξει. Αυτό οι άνθρωποι τη ΣΚΕΒ, τη ΕΟΚ, δεν ξέρω. Απλά επειδή και το μπάσκετ πλέον έχει γίνει έτσι. Που είναι πολύ γρήγορο, πολύ διαφορετικό σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και πραγματικά επίθεση με επίθεση, άμυνα με άμυνα γίνονται, είναι ένα τελείως διαφορετικό story το καθένα. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει στο κομμάτι των διαιτητών. Ειλικρινά δεν ξέρω. Και ο ΠΑΟΚ παίζει την Κυριακή με το Λαύριο στο Παλατάκι, το οποίο ο Λαύριο, αν δούνε όσοι έχουν δει παιχνίδια του φέτος εντός έδρας, θα καταλάβουν τι σημαίνει με το Λαύριο. Με τον Προμηθέα, με την ΑΕΚ. Όλους αυτούς είναι να αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ. Ο οποίος δεν υπάρχει παιχνίδι εκτός έδρας. Ή μάλλον είναι πλειοψηφία τα μάτια εκτός έδρας που έχει παράπονο. Από τον τρόπο που σφυρίζεται. Με ΑΙ. Βλέπουμε εδώ πριν με τον Παύλο τον Ραπτόπουλο το τέλος του αγώνα στο Χολαργό Ηρακλής. Και την παράταση. Και τραβούσαμε τα μαλλιά μας. Στο Χολαργό Ηρακλής είχε δύο διαιτητές Α1. Δεν ξέρω αν ήταν και τρίτος. Ο Παναγιώτου, που καλά, για τον Παναγιώτου δεν υπάρχουν λόγια. Ωραία, τι είναι αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Ήταν ο Παντελίδης, ο οποίος και αυτός είναι ένα από τα καινούργια παιδιά που έχουν έρθει και είναι και αυτός μια περίπτωση τρελή. Δηλαδή γίνονται πράγματα φοβερά. Έχει μια φάση, ας πούμε, ο Ουάσιγκτον που άλλος έχει πέσει κάτω και του κάνει τάκλινγκ και δεν δίνεται φάουλ σε σουτ. Είναι τρομερό πρόβλημα, είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν ξέρω αν αυτοί οι οποίοι ασχολούνται, τέλος πάντων, παίρνουν αποφάσεις στη ΚΕΔ, στην ΕΟΚ για αυτό το κομμάτι της διαιτησίας, το έχουν κατανοήσει το πρόβλημα. Αν έχουν καταλάβει ότι υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Και επειδή πλέον είμαστε το 2018, δεν είμαστε το 1990, το 1995, όλα τα λάθη αυτά φαίνονται. Και πρέπει κάπως να φαίνεται και ποια τιμωρία υπάρχει. Αν υπάρχει τιμωρία πρώτον, και ποια είναι αυτή. Υπάρχει κομισάριος διαιτησίας σε κάθε παιχνίδι. Τι γράφει αυτός ο άνθρωπος, ο κομισάριος διαιτησίας, σε αυτά τα παιχνίδια. Πώς αυτός ο άνθρωπος θα δει το δεύτερο ημίχρονο του ΑΕΚ ΠΑΟΚ και δεν θα τιμωρήσει και το Σχοινά και το Σόμο και τον Παντελίδη.
τι θα γράψει στην έκθεσή του. Ότι γίνανε κάποια μικρά λάθη για την ΑΕΚ. Ότι είχε τρεις φάσεις που γίνανε λάθη. Οπότε δεν σηκώνει κάποια τιμωρία. Η ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο έπαιζε μπουνιές κανονικά. Στην τέταρτη περίοδο, από ένα σημείο και μετά, επειδή δεν σφυριζόταν τίποτα, τον βαρούσαν διαρκώς. Διαρκώς. Και δεν έγινε τίποτα. Και ξαναλέω ότι το πιθανότερο είναι κάποιος από αυτούς τους τρεις, ή δύο, ή και οι τρεις, ή ένας τέλος πάντων, να μην είναι στην επόμενη αγωνιστική σε ορισμούς. Και μετά τη διακοπή θα έχει περάσει καιρός και όλες δύο-τρεις εβδομάδες. Μια χαρά. Θα επιστρέψουν όλοι, σαν να μην τρέχει τίποτα. Ή στην Α1 ή στην Α2. Γιατί γίνεται και αυτή η δουλειά. Τους στέλνουν στην Α2. Να σφυρίξουν. Ναι, ειλικρινά έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά και το αναφέρω και σήμερα που είναι μετά από νίκη του ΠΑΟΚ, έτσι. Έχουμε αναφερθεί και μετά από ήττες. Έχουμε αναφερθεί, αναφερόμαστε και μετά από. Και μετά από νίκες όπως η σημερινή, που είναι και πολύ σημαντική. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Φτάνουμε σε 9.30, θα πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφοντας Γιάννη Ζάτση θα κάνουμε μια κουβέντα και με Σταμάτη Μουρελή να μιλήσουμε από παλαιό ό,τι άλλο τελευταίο έχει από ρεπορτάζ και από σχόλιο. Να δούμε λίγο τι έγινε στην Α2 πριν πάμε στο διάλειμμα, για να δούμε όμως πρέπει να ανοίξουμε εδώ, να δούμε τι ακριβώς συνέβη στην Α2. Είπαμε για την πολύ πολύ μεγάλη νίκη του Ηρακλή στην παράταση και νίκη η οποία ήταν και έτσι, ήρθε και με... πολύ μάγικο τρόπο, έτσι όπως ήταν και η διαιτησία και το παιχνίδι και η παράταση και όλα αυτά. Με δύο πολύ μεγάλα τρίποτα του Αγγελακόπουλου. Λοιπόν, 83-84 νίκησε ο Ηρακλής. Διαβάζω εδώ κάποιες δηλώσεις του προπονητή του Ηρακλή, του κ. Χατζηκυριακίδη, ο οποίος λέει ότι ο αντίπαλος έπαιρνε βοήθεια από το πουθενά. Έτσι είναι. Λοιπόν. Άνοιξε λίγο εδώ, ρε φίλε, να σε δούμε. Λοιπόν, κάτσε να δούμε. Μπάσκετ το έχει βάλει στο site. Το βλέπω λίγο. Το site της Ομοσπονδίας να έχει βάλει ήδη αποτελέσματα και βαθμολογία. Θα μου κάνει εντύπωση αν έχει γίνει. Ανέβασε λίγο, Τζον. Δεν έχει βάλει ακόμα. Ας πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφοντας θα δούμε τι έχει γίνει και στην Α2. Μαζί μας φυσικά... Είναι δεύτερη ώρα η Auto Glim Παντελίδης. Μπαταρίες, λιπαντικά, χημικά και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Στο Γρηγορίου Λαμπράκη 100 στην Άνω Τούμπα 938 875 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Ό,τι θέλετε από πλήσιμο αυτοκινήτου, γυάλισμα, μπαταρίες, λιπαντικά, χημικά, αξεσουάρ, όλα είναι στο Auto Glim Παντελίδης στην Άνω Τούμπα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε να κάνουμε μια κουβέντα και με Σταμάτη Μουρελή. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Basket City, πάμε μέχρι και τις 10. Αφού ο μπασκετικός μαραθώνιος σήμερα που ξεκίνησε από τις 5 ώρα το απόγευμα. Με μεταδόσεις, με ρεπορτάζ, με κουβέντα για ό,τι έγινε στα παιχνίδια των ομάδων μας, του ΠΑΟΚ, του Άρη, του Ηρακλή. Δύο σημαντικά διπλά για ΠΑΟΚ και Ηρακλή. Μία ήττα με προβληματισμό για τον Άρη. Επί της κύμης τα σημερινά αποτελέσματα. Δεν νομίζω να προλάβουμε να κάνουμε κουβέντα για NBA και για ό,τι άλλο κινείται από εκεί. Σε λίγο θα κάνουμε λίγο μια κουβέντα και με το Σταμάτο Μουρελή να πάρουμε ρεπορτάζ από ό,τι υπάρχει από παλέ και το δικό του το σχόλιο που έχει να κάνει για το παιχνίδι του Άρη με την κύμη. Το γέλιο μου ήταν γιατί έβλεπα ένα βίντεο που κυκλοφορεί από το ΆΚΑ που το ανέβασε ανέβηκε στο λογαριασμό της Sky ΠΑΟΚ με το φωτιστή τον Μανώλη του Βαλιάνου να λέει ότι τελείωσε το παιχνίδι ή θα σφυρίξει κάτι ο Κομίνης. Το έβλεπα τώρα. Λοιπόν, μας περιμένω στα μάτια, τον έχουμε στην άλλη άκρη. Έλα στα μάτια, τι γίνεται. Τελείωσε φίλε το ρεπορτάζ από εκεί ή όχι. Τελείωσε, εντάξει, δεν έχει κάτι, έχω δει και εγώ από το Αλεξάνδριο, να πω την αλήθεια, άδειασε, δεν έμεινε κανείς. Γιατί έμεινε κόσμος εκεί πέρα και προσπαθούσε να σκεφτεί τι έγινε σήμερα και είχα σοάρες και τι θα γίνει στην επόμενη τέτοια, προβαγωριστική, και τους ανταμάτς, τι έφτεξε, πήγε έτσι και μια ένταση μετά το τέλος του αγώνα, καταρχήν με τον προπονητή της Κίμης, τον κύριο Γαστρίτη, κυρίως λόγω του time-out εκεί που είχε πάρει τα τελευταία λεπτά με τη διαφορά με όσο ήταν στο 17 ήταν το σημείο. Βέβαια μετά κατέβηκε η διαφορά στο 8 και ξαναφύγει time-out. Έτσι, γιατί λίγο ήθελε να γίνει καμιά επική ανατροπή. Και επίσης υπήρχε μια ένταση γιατί κάποιος είχε τη φαϊνή ιδέα
από τον Άρη να βάλει στην πρώτη σειρά στα επίσημα ανθρώπους από την Κίμη. Οι οποίοι όταν φυσικά κέρδισε η ομάδα τους χαμογελούσαν και όπως καταλαβαίνει ο καθένας, έγιναν αντιληπτοί από φίλους του Άρη, οι οποίοι εκείνη τη στιγμή δεν θέλαν να βλέπουν κάποιους να γελάει απέναντί τους. Και υπήρχε μια ένταση, έτσι, όχι τίποτα, απλά ξες, δηλαδή φραστικά. Φραστική έτσι ένταση. Εντάξει, αυτό τώρα ήταν ένα, θεωρώ, λάθος από άπειρων παραγόντων που θεώρησαν ότι σε ένα τέτοιο παιχνίδι καυτό μπορούν να λειτουργήσουν όπως, για παράδειγμα, θα λειτουργούσε σε ένα άλλο παιχνίδι. Δεν ήταν έτσι κατάσταση όμως, γιατί το παιχνίδι ήταν εξαιρετικά κρίσιμο για τον Άρη και γι' αυτό μετά το τέλος του αγώνα υπήρχαν και αποδοκιμασίες προς τους παίχτες και άκουσαν και οι διοικούντες. Έτσι θα μου πεις ότι ήταν αυτή η ομάδα πριν ένα μήνα ήταν του Λάσκαρη και ξέρω πριν ένα μήνα ήταν ο Γιαννάκης. Δεν έχει σημασία. Σημασία γιατί αυτή τη στιγμή σήμερα ο Άρης έχασε. Έχασε με αυτούς τους παίχτες, με αυτόν τον προπονητή, με αυτή τη διοίκηση. Έτσι. Ο Αριανός τώρα δεν έκανε την εξετάσει αν ο Λάσκαρης στην αρχή έκανε λάθη ή ο Γιαννάκης οτιδήποτε. Εξετάζει τι γίνεται τώρα. Και το τάδε στιγμή πραγματικά είναι δύσκολο για τον Άρη. Κατήφια στα αποδυτήρια, όπως είναι λογικό, και ο Βαγγέλης Αγγέλου και από τις δηλώσεις φάνηκε ότι ήταν αρκετά εκνευρισμένος από την αγωνιστική συμπεριφορά των παιχτών του, πολύ μεγάλο βαθμό, και αλήθεια είναι αυτή ότι δεν δείχναν το απαιτούμενο πάθος υπέρδες του Άρη στη διάρκεια του σημερινού αγώνα σε σχέση με τον Προμηθέα. Προσωπικά θεωρώ ότι και η προσέγγιση του αγώνα από τον Αγγέλου ίσως να μην ήταν σωστή, έτσι, με τις συχνές αλλαγές, με το ότι δεν κράτησε ένα σχήμα για κάποια λεπτά μέσα και να δει πώς θα πάει, με το ότι επέλεξε παίχτες που έχουν την ψυχολογία για αυτά τα παιχνίδια να τους αλλάζει συνέχεια για να τους έχει βασικούς εκεί ως το τέλος. Δηλαδή είδαμε με Κίμη, ο Τζόνς έπαιξε πόσα λεπτά, ο Μακφάντεν το ίδιο. Στον Άρη συνέχεια αλλαγές των πελάγων, δηλαδή και ο Χθεόγιο Αγγέλο το προσέγγισε Ελλάδος στο παιχνίδι σήμερα. Νομίζω ότι εντάξει, τώρα θα το ξεχάσουν όλοι και θα συγκεντρωθούν στα παιχνίδια με τα Τρίκαλα. Οι πληροφορίες αναφέρουν, γιατί ήδη υπήρχε ρεπορτάζ Τρικάλων μέσα στο Αλεξάνδριο, ότι ο σέντερ των Τρικάλων που ήταν τραυματίας με τον Πανιόνιο θα παίξει το Σάββατο. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του. Ναι, ναι. Θα παίξει το Σάββατο κανονικά. Οπότε αυτό κάνει ακόμα πιο δύσκολη την υπόθεση για τον Άρη. Γιατί θα είναι ένας παίκτης. Τα Τρικάλα τα οποία σύμφωνα με τα όσα ακουγόταν εκεί στο Αλεξάνδριο δεν φαίνονται ετοιμημένα να πουλήσουν εύκολα το Μάριο γενικά. Το θέμα είναι αν θα μείνουν ενωμένα, το βασικό είναι αυτό δηλαδή, αν θα μείνει ενωμένη ομάδα μέχρι το παιχνίδι με τον Άρη και μετά τη διακοπή. Επίσης ένα μεγάλο θέμα είναι το πόσο, κατά πόσο Αθηναίο και Αμπέλ τελικά θα προλάβουν να παίξουν. Πλέον η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και ίσως να πιεστούν και αυτοί πάρα πολύ για να μπουν να παίξουν αυτό το παιχνίδι. Η εκτίμηση του γιατρού βέβαια, από όσο γνωρίζω, μέχρι το παιχνίδι από τώρα για το Σάββατο ήταν ότι είναι καλύτερο να μην μπουν να παίξουν, αλλά αυτό είναι κάτι που όσο περνάει ο καιρός, όσο περνάνε οι μέρες, θα κρυφθεί και αναλόγως. Έτσι, γιατί πλέον ναι, και επίσης, κοίταξε τώρα. Το Αθηναίο θύμισε μου λίγο τον τραυματισμό. Είναι αυτό το γνωστό στη μέση το θέμα. Ναι, ναι, ναι. Οκ, okay, άντε πες του Αθηναίου. Εντάξει. Αλλά του Μπέλ που είναι θλάση, τώρα μέσα σε τρεις μέρες δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει για να παίξει το Σάββατο, ναι. Θέλουν έστω να παίξει ένας. Έστω ένας. Να μην παρουσιαστεί δηλαδή πάλι ομάδα χωρίς αυτούς τους δύο. Γιατί φάνηκε σήμερα ότι το κενό τους τουλάχιστον στο επιθετικό κομμάτι ήταν δυσαναπλήρωτο. Δεν δυσαναπλήρωσε κανένας τέλος. Δεν, δηλαδή, δεν υπήρχε. Δεν μπορούσε να σκοράρει ο Άρης εύκολα. Έτσι. Λοιπόν, όλοι στρέφονται στο παιχνίδι με τα Τρίκαλα. Θεωρώ ότι αυτό και το παιχνίδι με τον Πανιόνιο είναι τα πολύ σημαντικά. Εγώ θεωρώ ότι πέρα από το εντάξει, σίγουρα τα Τρίκαλα τώρα, αν έρθει το αρνητικό μετρό για τον Άρη την ώρα που παίζουν και οι άλλοι με τα Τρίκαλα που πρέπει να χάσουν. Ο Πανιόνιος έπαιξε κέρδισε. Παίζει ο κόρυβος. Θεωρώ ότι το παιχνίδι κλειδί είναι το παιχνίδι με τον Πανιόνιο. Έτσι, μέσα στο Αλεξάνδρο. Μετά τη διακοπή. Είναι ένα παιχνίδι που αν το κερδίσει ο Άρης, στέλνει τον Πανιόνιο κάτω μαζί με τα Τρίκαλα. Έτσι. Βέβαια τώρα και δεν έχει κερδίσει και τα Τρίκαλα, γιατί του δίνει ένα μαξιλάρι, γιατί έχει μετά δύο παιχνίδια τα οποία μπορεί να κερδίσει ο Άρης, αλλά θεωρώ ότι παιχνίδι κλειδί είναι αυτό με τον Πανιόνιο για πολλές απόψεις. Δεν θα κάνει, δεν κοιτάει ακόμα και το παιχνίδι, κοιτάνε όλοι τα Τρίκαλα, όπου είπαμε τι αναφέρει το ρεπορτάζ και για τα Τρίκαλα. Εντάξει, τώρα εκεί πήγαν συζητήσεις και σπηγαδάκια μετά, τι φταίει, ποιος έφταξε, γιατί όλοι λέγανε, γιατί παίχτες μετά το παιχνίδι με τον Προμηθέα αποδείξαν μια εικόνα πολύ καλή, γιατί σήμερα δεν είχαν αυτό το πάθος, αυτή τη δύναμη, αυτή την ψυχή όπως με τον Προμηθέα. Κανείς δεν μπορούσε να το εξηγήσει αυτό, έτσι δεν μπορείς να πεις ότι ναι. Η πίεση είναι σίγουρα ένα μεγάλο θέμα.
για αυτούς τους παίχτες περισσότερους. Έτσι, ειδικά τους νεαρούς, είναι πολύ μεγάλο θέμα επίσης. Να παίζεις φορώντας τη φανέλα και να ξέρεις ότι αν χάσεις είσαι 13ος και 12ος. Είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό νομίζω ότι σε επηρέασε σήμερα από έναν βαθμό. Είπαμε ότι το θέμα των δύο δραματιών είναι αυτά που μπαίνουν στην επικαιρότητα. Στα υπόλοιπα θέματα, εντάξει, κοινά σήμερα το μεταξύ και πληρωμές, παίχτες, πριν από το παιχνίδι για κάποιες πληρωμές. Το βασικό είναι αύριο θα γίνει με την κατάπτωση. Νομίζω ότι οι πληροφορίες λένε ότι τα έχουν βρει σχεδόν σε όλα και αναμένουν θετικά, αλλά πρέπει να ρυθμιστούν κάποια πράγματα ακόμα για να τελειώνει το θέμα. Θα δούμε περισσότερα αύριο, ας ελπίσουμε να κλείσει και αυτό το κομμάτι. Αλλά εντάξει, ό,τι και να λέμε για αυτά, το αγωνιστικό είναι αυτό που καίει, Νίκο. Έτσι, το ποιος θα πάρει μετοχές, το ποιος θα πληρώσει για τις καταπτώσεις, το ποιος. Όλη η ιστορία πλέον είναι το αγωνιστικό. Έτσι, το λέγαμε και το ξαναλέω στην εκπομπή, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, το λέμε ότι δεν ηρέμησε ποτέ ο Άρης στο αγωνιστικό κομμάτι. Έτσι, δεν ηρέμησε ποτέ. Αν κάνει τις νίκες που θέλει, πώς θα ηρεμήσει, τι είναι αυτό. Άρα, πράγμα, όχι, γιατί δυστυχώς κάποιοι φροντίσανε να λένε ότι ο Άρης έχει ηρεμήσει και ο κόσμος είσαι καμιά φορά επειδή σου τα τυχαίνει πάντα και εσύ το έχεις κάτι, το ξέρεις, θα τα παιχνίδια συζητάς με κόσμο. Έτσι. Και ο κόσμος αντιαπιστώνεται ότι είχε μια εικόνα ότι η ομάδα έχει σωθεί. Η ομάδα ότι δεν έχει μπλεξίματα και του λέει την βαθμολογία του ανάλυσης. Εγώ δεν λέω ότι ο Άρης είναι φαβορί για να πέσει, προς Θεού, έτσι. Η τύχη είναι στα χέρια του. Άμα κάνει δύο της Άρης, ο δύο νίκες του Άρης, νομίζω ότι τελείωσε. Αλλά είναι σε μια κατάσταση η οποία είναι δύσκολη. Πώς θα το κάνουμε. Είναι δύσκολη αυτή η κατάσταση. Για δεδομένη χρονική στιγμή που μιλάμε, τέσσερις αγωνιστικές πριν το τέλος. Είναι εκεί μαζί με τον Κόρυβο και τον Πανιόνιο. Σε 7 νίκες. Αυτή είναι η αλήθεια. Μπορεί να έχει θεωρητικά το πιο καλό πρόγραμμα σε σχέση με τους άλλους δύο, αλλά αυτό είναι σε θεωρητική βάση. Όταν έχεις χάσει από την Κίνα εδώ μέσα, στο Αλεξάνδρεια, από τον Κόρυβο, έχεις χάσει από το Φάρο μέσα στη Λάρισα με ψηλά κατεβασμένα χέρια. Έχεις χάσει την Κίνα 35 πόντους από το μάτς. Πώς μπορείς να είσαι σίγουρος ότι αυτή η ομάδα μπορεί να καταφέρει να φέρει πέρα όλα αυτά. Θα μου πεις και δεις το Λάβρο Νιβόρες. Εντάξει, ναι. Και δεν στον Προμηθέα, ναι, συμφωνώ. Αλλά δεν σου δίνει εμπιστοσύνη. Τη μία μπορεί να παίξει έτσι να αλλιώς. Έτσι. Και αυτό υπάρχει προβληματισμός. Τώρα, εντάξει, τώρα με τα τρίκαλα θα δούμε. Περιμένουμε να δούμε όσο και στις τραυματίες, να δούμε πώς θα προχωρήσει αυτό το θέμα. Θεωρώ ότι έστω ένας από τους δύο ο Αθηναίου θα σφίξει το δίνει για να μπει. Γιατί νομίζω πάνε και σήμερα ότι αν δεν παίζει ένας από τους δύο, έχει μεγάλο πρόβλημα. Είναι και μπορεί αυτό, να αυτό αναφέραμε και αυτό που λέγαμε και χθες, ότι δεν είναι μόνο το κομμάτι του, ξέρεις, να μπει ο Μπέλ και να βάλει 20 πόντους, λέω ένα παράδειγμα, ή ο Αθηναίου. Είναι η όλη δημιουργία και η όλη επιθετική λειτουργία, να το πω σωστά. Αθηναίου, ο Μποχόλης για παράδειγμα σήμερα πάρει εγκλωβίστηκε σε όλη αυτή την κατάσταση. Εγκλωβίστηκε, κλείστηκε. Έχει πάρει, θεωρώ, ο Μποχόλης ενώ προσπαθεί με λάθος τρόπο να βοηθήσει τον Άρη. Και δεν υπάρχει κάποιος να του δείξει αυτή τη στιγμή πώς είναι ο σωστός τρόπος. Έτσι. Ο Σαρέλης σήμερα, για παράδειγμα, έμπαινε, έβγαινε, ήταν εγκλωβισμένος. Αρκετοί από τους υπόλοιπους θεωρώ ότι ήταν κάτω μέτριο. Δηλαδή τώρα, εντάξει, ο Μάρας δεν μπόρεσε να τα κουμπίσει στο Μαγκή. Δηλαδή, Μαγκή ήταν πάρτι, έτσι. Αλλά δεν έκανε μόνο Μαγκή πάρτι, ο Χουσέρ έκανε πάρτι. Πήρε 9 rebound. Δηλαδή, το rebound, εντάξει, σίγουρα είναι δύναμη, αλλά θέλει και πάθος. Μπορεί να είναι πιο δυνατός ο άλλος. Μπλόξε, κάνε ένα blockout. Είναι πράγματα τα οποία δεν είναι μόνο τακτική, είναι και θέμα δύναμης και ψυχής και πάθος, το οποίο δεν είχε ο Άρης σήμερα. Τι να πω, η ιστορία, οι επόμενες μέρες θα δούμε πώς θα κυλήσουν όσον αφορά το αγωνιστικό. Είπαμε μικρός ο χρόνος, μετά υπάρχει διακοπή λόγω της Ευρωλίγκα, οπότε μετά το αποτέλεσμα στα Τρίκαλα ο Άρης μπορεί να έχει το χρόνο να δουλέψει. Ο Αγγέλ φυσικά δεν θέλει να ακούσει καν για τραυματίες στη διάρκεια της διακοπής, έτσι αυτό γίνεται απόλυτα κατανοητό. Και θα δούμε τώρα η επόμενη αγωνιστική πάνω κάτω από ό,τι είδα το παιχνίδι του Άρη με τα Τρίκαλα είναι το πιο έτσι θεωρητικά από τις ομάδες που δηλαδή είναι στην ώρα της χαμηλές θέσεις που μπορεί να το κερδίσει εύκολα γιατί οι άλλοι έχουν δύσκολα πανέρχονται με τον Ολυμπιακό. Πανέρχονται τον Ολυμπιακό και ο Κόρυβος μέσα στην Πάτρα με τον Προμηθέα. Ναι, είναι πολύ δύσκολα τα μάτια για τις υπόλοιπες ομάδες. Νομίζω ότι αυτή η αγωνιστική εφόσον πάνω τα καλά ο Άρης θα αποκτήσει ένα προβάδισμα και ψυχολογικό με την νίκη δηλαδή να ανέβει ένα βαθμό πάνω και μετά. Μετά την διακοπή έχουμε τον αγώνα με τον Πανιόν, έτσι που εκεί νομίζω θα γίνουν πολλά. Αλλά ας έρθει το Σάββατο, έτσι, να το δούμε γιατί σου λέω τα Τρίκαλα φαίνονται ετοιμένα να μην πουλήσουν ακριβά φτηνά το μάρι τους. Παίζει το Φίλς που σύμφωνα με το ρεπορτάζ θα είναι στο παιχνίδι με τον Άρη. Θα το δούμε.
Θα το δούμε. Δεν μπορείς να πεις ότι τα τρία, εντάξει, τα τρία καλά είπαμε. Αν διαλυθούν, διαλύεται κανένα. Όσο δεν διαλύονται και είναι στο παρκέ, το είδαμε τον Πανιόν ότι παίξανε μέχρι το τέλος. Παλέψανε μέχρι το τέλος, έτσι. Για τη νίκη. Και είδαμε πώς πήρε την νίκη ο Πανιόνιος. Που σε βγάλει και ανακοίνωση για τη διευθυνσία σήμερα από ό,τι έμαθα, έτσι. Ακούσαμε και αυτό. Φοβερά πράγματα. Φοβερά πράγματα. Ναι, φοβερά πράγματα. Αυτά, Νίκο, δεν έχει κάτι. Δεν πάμε. Προβληματισμός. Τώρα να κάτσουμε να αναλύσουμε ποιος το έγινε, τι έγινε. Ας ψάξουμε να βρούμε μια κασέτα της εκπομπής πριν από 4 μήνες, να την ξαναβάλουμε, να τα ακούσουμε από τότε. Τα ίδια λέγαμε από τότε. Τα ίδια λέμε και τώρα. Για ποιος θέλει που άλλοι διάβεται σε αυτό το σημείο. Κάποιοι θα τα ρίξουν όλα στον Νίκο Λάσκαρη. Εγώ ξαναλέω, ο καθένας έχει το μερίδιο του. Και ο Λάσκαρης έχει το μερίδιο του φυσικά. Και ο Γιαννάκης έχει το μερίδιο του φυσικά. Και δεν το λέμε τώρα που έφυγε ο Γιαννάκης, το λέμε εδώ καιρό. Mm-hmm. Έτσι. Όλοι έχουν το μερίδιο τους. Δεν φταίει ούτε μόνο ο Λάσκαρης, ούτε φυσικά μόνο ο Γιαννάκης. Ούτε φυσικά οι παίχτες. Έτσι. Οι παίχτες ξέρεις τι μπορεί να κάνουν, ξέρεις τι μπορούν να κάνουν στο παρκέ. Δεν μπορείς από τον Μπούρι ξαφνικά να τον πεις βάλει 30 πόντους και πάρει 10 rebound. Δεν το κάνει ποτέ, δεν το κάνει ούτε στα επόμενα χρόνια. Έτσι. Απλά μπορείς να τον παρουσιάσεις όσο το δυνατόν πιο, ξέρω εγώ, με το μαχαίρι στα δόντια για να παίξει, να κάνει αυτά που μπορεί. Αυτό. Αλλά νομίζω ότι ο κόσμος αποδοκίμασε σήμερα σε έναν βαθμό. Είναι αυτό. Δεν είναι ότι εντάξει δεν κέρδισε στην Κίμη. Γιατί τώρα κάποιος που ξέρει μπάσκετ ξέρει ότι η Κίμη είναι πιο καλή ομάδα τον Άρη. Έτσι, αλλά για μένα μαζί με τον Προμηθέα είναι οι δύο ομάδες πλην των 4-5 μεγάλων, να το πω έτσι, που παίζουν το πιο ωραίο μπάσκετ φέτος. Ναι, ο Αριάνος σήμερα. Το ότι τρελάθηκε στο που με έτσι και στεναχωρέθηκε και προβληματιστήκε είναι ότι δεν είδα αυτό το πάθος. Δεν είδα αυτό να βγει ομάδα με το μαχαίρι στο στόμα, ας πούμε, για την νίκη. Ενώ ξέρεις ότι δεν μπορείς να το χτυπήσεις τεχνικά τον αντίπαλο, πρέπει να πας άλλο πέρα. Ναι, ακριβώς. Στο ξύλο. Έτσι, αυτό δεν το είδε όταν τρως 19 πόντους στην πρώτη περίοδο και 41 στο ημίχρονο. Και το πάθος που λέγαμε για χθες, πρέπει να το πάω στους 50 πόντους. Άμα φύγει πάνω στους 50, δεν μπορείς να το κερδίσεις το μάτς. Και ο Αριστερός έφερε 41 πόντους, 41 πόντους από την ημίχρονο. Μηδέν άμυνα δηλαδή. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό βλέπει ο κόσμος και σου λέει, δεν γίνεται να μην παλεύεις. Όταν με τον Προμηθέα έπεσε 10 φορές να πάρεις την μπάλα, βούτυξε 10 φορές. Έτσι κάτι που δεν είχαμε δει επί Γιαννάκη μερών. Το είδαμε τον Προμηθέα. Και σήμερα πάλι να μην είδα αυτή την εικόνα να φεύγεις για lay-up και να τρως κόψιμο. Γιατί δεν σηκώνεσαι δυνατά. Και αυτό έγινε 3 φορές φέτος σήμερα. 3 φορές. Να φεύγει ο ενδιασμός, νομίζω ότι μία ήταν ο Πουγιαννής, μία που χωρίς έτοιμα πίσω άλλος. Και να έρχεται από πίσω ο παίχτης της Κίμης και να κόβει την μπάλα. Εκεί να σηκώνεις δυνατά, να πάρεις έστω το φάουλ. Αυτό βλέπει ο κόσμος και σου λέει γιατί δεν το κάνεις αυτό ρε φίλε. Αυτό είναι θέμα ψυχής, δεν είναι θέμα ικανότητων. Το να κάνεις ένα lay-up δυνατά, δεν είναι θέμα ικανότητων. Ναι. Δεν είναι. Δηλαδή, να το κάνω εγώ με ένα ψηλότερο από μένα. Λογικό είναι με πάνω όμως να πάρω το φάουλ, να πέσω πάνω του. Αυτό. Το να πετάξω τον μπάλα για να την κόψω, τους λέω εντάξει. Είναι λογικό. Αυτό σήμερα δεν είναι το κόσμος. Την ψυχή, το πάθος, τη δύναμη, την πολεμική έκφραση στα πρόσωπα των παιχτών. Γιατί όπως είπαμε απέναντι, με βάση και τις απουσίες, είχες μια ομάδα που είναι καλύτερα από σένα. Μια ομάδα που εγώ αυτό που είδα σήμερα είναι ότι είναι πλήρης, με βάση τα οικονομικά της δεδομένα, είναι πλήρες όλες θέσεις. Και είναι πλήρες όλες θέσεις. Έτσι ο Τσακαράκης θα τον πάρε τρίποτο. Κατευθείαν αναπλήρωσε το κενό του Σμίθ ή του Τζόνς. Έβαλες μέσα στο Γκλιανδάκι τον Ψηλό, έβαλες εγώ τον Κουζέλη για το 4. Για τον Μανολό, δηλαδή είχε παίκτες οι οποίοι καλύτερα να υπάρξει το κενό του άλλου παιδιού. Αυτό σημαίνει η σάξη ομάδα. Η σάξη ομάδα αυτό ακριβώς δεν είναι έχω ένα καλό, έχω έναν εξαιρετικό γκάρ και βάζω τον πάγκο έναν ψηλομέτριο. Σημαίνει ότι όταν γίνεται αλλαγή δεν αλλάζει η εικόνα της ομάδας και αυτό ήταν σήμερα εκείνη. Όταν έγινε με τέτοια ομάδα που ξέρεις ότι είναι καλύτερη από σένα, αναγκαστικά πας αλλιώς όπως πήγες με τον Προμηθέα, γιατί και ο Προμηθέας είναι καλύτερη ομάδα από τον Άρη. Αλλά πήγες εκεί με τη δύναμη, με το πάθος, την ψυχή και έτσι το πήρες το μάτς. Αυτό δεν είδε ο κόσμος σήμερα νομίζω και έτσι δυσανασχέτησε. Να πω Νίκο. Ναι, κατάλαβα. Τώρα δούμε. Τώρα είπαμε, είναι δύσκολη. Εντάξει, τα αποτελέσματα δεν μπορώ να πω τώρα. Εντάξει, λογικά, φυσιολογικά πήγε η αγωνιστική. Εντάξει, το παιχνίδι του Άρη με την Κίνη ήταν ντέρμπι. Από την αρχή δεν ήταν. Εγώ είπαμε και χθες δεν είναι ο Άρης φαβορί. Και ειδικά με τις απουσίες. Δεν στέκομαι καν στον παράγοντα διαιτησία. Έτσι δεν θέλω καν να αναφερθώ σε θέματα διαιτησίας. Γιατί νομίζω ότι η διαιτησία σήμερα δεν έπαιξε κανέναν απολύτως ρόλο. Έτσι όπως πει το αντίθετο. Ας με συγχωρέσει, αλλά μάλλον άλλο μάτς είδε. Εντάξει, δεν νομίζω ότι η διευθυνσία έπαιξε ρόλο σήμερα, γιατί το άκουγα αυτό σήμερα. Πραγματικά δεν θεωρώ ότι η διευθυνσία έπαιξε ρόλο. Να έπαιζε ρόλο θα ήμουν πρώτος που θα το έλεγα. Δεν έπαιξε ρόλο σήμερα η διευθυνσία. Στο Άρης να μην μπορεί να παίξει μια καλή άμυνα. Mm-hmm. Έτσι. Μάλιστα. Ωραία. 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 Ωραία.
Τα λέμε και αύριο από εδώ κανονικά. Καλή ξεκούραση. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά και από τον Σταμάτη Μουρελής, ό,τι έχει να κάνει με ρεπορτάζ, έτσι λίγο με κουβέντα για ό,τι έγινε νωρίτερα στο Άρης Κίμη, επειδή έχουν ξεκινήσει και τα παιχνίδια του ποδοσφαιρικού, του ταπεινού ποδοσφαιρικού Champions League. Να πούμε ότι η Γιουβέντους έχει ανοίξει το σκορ μέσα στην έδρα Ρεάλ και έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία πριν από λίγο να κάνει το 0-2 μετά από 9 λεπτά αγώνα. Έχει ξεκινήσει και τον Μπάγκερν Σεβίλη που είναι στο 0-0. Η Γιουβέντους ήδη προηγείται 0-1 με τον γκολ του Μάντζουκιτς και έχασε μια πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία πριν από λίγο με τον Ιγκουαίν να κάνει το 0-2 και να το κάνει το μάτς άνω κάτω εντελώς. Καθώς μην ξεχνάμε ότι η Ρεάλ έχει κερδίσει 0-3 στο πρώτο μάτς με εκείνη την κολάρα του Ρονάλντο. Λοιπόν, προτού κλείσουμε, να δούμε το πρόγραμμα σήμερα του NBA που είναι η τελευταία βραδιά αγώνων, τελευταία αγωνιστική, να το πω έτσι, αν υπάρχει αγωνιστική στο NBA. Τώρα το να κάτσουμε να αναλύσουμε όλα τα ενδεχόμενα των play-off με θέσεις και όλα αυτά είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Θα φάμε σίγουρα μισά ώρα από τον Θανάση τον Κυλώνη και τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Οπότε θα κάνουμε μια αναφορά στο πρόγραμμα. Έχασε μεγάλη ευκαιρία να γίνει σοφαρίς εδώ με τον Μπέιλ. Θα κάνουμε μια αναφορά στο πρόγραμμα και θα μείνουμε στο ένα παιχνίδι που είναι τελικός. Θα δούμε λίγο τα παιχνίδια που υπάρχουν σήμερα. Πάρα πολλά παιχνίδια έχουν ενδιαφέρον. Σε φάση ότι η ομάδα που κερδίζει βγαίνει τρίτη, βγαίνει τέταρτη, βγαίνει έκτη, βγαίνει πέμπτη. Οπότε έχει ενδιαφέρον όσον αφορά τα ζευγάρια. Υπάρχει και ένα παιχνίδι το οποίο είναι τελικός. Δηλαδή είναι δύο ομάδες στην ίδια βαθμολογία. Αυτή που κερδίζει περνάει στα play-off. Στις 3 είναι το Brooklyn Nets Boston Celtics. Την ίδια ώρα είναι New York Knicks Cleveland Cavaliers. Toronto Miami. Washington Orlando Magic. Είναι οι Bucks με τους Philadelphia 76ers. Μου έλεγε πριν εδώ ο Παύλος ότι είναι παιχνίδι που αν το κερδίσει η Philadelphia, αν θυμάμαι καλά πως είναι ο φίλος μου ο Παύλος, είναι σίγουρα τρίτη, ή μάλλον αν το κερδίσει ο Γιάννης, η Milwaukee, είναι έκτη και παίζουμε στη Φιλαδέλφια στο πρώτο γύρο τον play-off. Chicago Detroit, αυτό είναι παιχνίδι που δεν έχει κάποιο ενδιαφέρον. Εδώ είναι ο τελικός, να το πω έτσι, μέσα εισαγωγικά, είναι το Minnesota Denver. Είναι δύο ομάδες οι οποίες, η Minnesota είναι στο 8, η Denver είναι στο 9, έχουν το ίδιο ακριβώς ρεκόρ. Όποιος κερδίσει περνάει στα play-off. Οπότε στο Target Center θα γίνει το πολύ μεγάλο match. Pelican Spurs, Oklahoma City Thunder, Memphis Grizzlies. Το derby του Los Angeles δεν έχει κάποιο βαθμολογικό ενδιαφέρον. 5.30. Utah Portland επίσης 5.30. Και το Houston Sacramento, τελευταία αγωνιστική, αν υπάρχει αγωνιστική, για το NBA πριν το ξεκίνημα των play-off. Έτσι έχει το πρόγραμμα σήμερα. Έχει καλό ξενύχτη, έχει ωραία match. Να πω την αλήθεια και εγώ, αφού το Minnesota Denver θα έχω λίγο περισσότερο στα μάτια μου. Και λίγο το Φιλαδέλφια Μιλουγκόκη, γιατί παίζει ο Γιάννης, παίζουν και η Φιλαδέλφια που είναι μια πολύ έτσι ενδιαφέρουσα ομάδα. Έχασε μαλλί, Θανάση Κυλώνη, η Γιουβέντους για το 0-2 στο 7, αλλά έμεινε εκεί. Λοιπόν, αυτά από εμάς, από τον μπασκετικό μαραθώνιο που ξεκίνησε στις 5 και ολοκληρώνεται τώρα σιγά σιγά. Είπαμε και το Μάσο Ρακλή, κάτσε λίγο να δούμε στην Α2, μπας και δέησε το site της ΕΟΚ. Να έχει βάλει αποτελέσματα, κάτι το οποίο θα μου κάνει εντύπωση το έχει κάνει ήδη. Έχει λίγο τους δικούς του χρόνους. Λοιπόν, σιγά και δεν έχει βάλει. Σιγά και δεν έχει βάλει. Κάτσε πριν κλείσουμε να κάνουμε μια αναφορά. Όχι, φυσικά δεν έχει βάλει, εντάξει, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, ξαναλέω ότι με την νίκη που έκανε ο Ηρακλής σήμερα στην έδρα του Χολαργού είναι μία νίκη κάτω. Περιμένει για αυτή την εκδίκαση της ένστασης που έχει κάνει από εκείνο το παιχνίδι με τον Εθνικό, αν θυμάμαι καλά. Είναι μία νίκη κάτω από τον Χολαργό. Έτσι όπως είναι τα δεδομένα τώρα, ο Ηρακλής παίζει με τον Απόλλωνα Πάτρας και έχει για αυτό το 2-0. Ξεκινάει με 2-0 στην πλάτη του. Αν καταφέρει να ξεπεράσει τον Χολαργό στην πορεία, θα παίξει με τον Χολαργό και θα έχει αυτός το 2-0. Ο Ηρακλής, ο οποίος παίζει με τον Περιστέρι την επόμενη αγωνιστική εκτός έδρας. Πήρε ένα πολύ μεγάλο διπλό σήμερα. Και μάλιστα έτσι όπως ήρθε το παιχνίδι, ήταν ακόμη πιο σημαντικό το διπλό. Θα πρέπει να κάνει κάτι ανάλογο και το Σάββατο στις 4.30 που είναι το παιχνίδι στο Περιστέρι, για να παραμείνει ζωντανός για τη δεύτερη θέση. Λοιπόν, δεύτερο όνομα μαζί μας ήταν ο Γιώργος Μάσκας, το hair salon του Γιώργου Μάσκα, ιδιαίτερα καλέσθητος χώρος. Ο Γιώργος Μάσκας και η ομάδα του εκεί σας περιμένουν για να σας προσφέρουν τις ποιοτικότερες υπηρεσίες
και σας προτείνουν απλές και πιο σύνθετες λύσεις για τα μαλλιά σας με βάση το στυλ και την προσωπικότητά σας. Ο Γιώργος Μάσκας, το hair salon του Γιώργου Μάσκα είναι στη Γεωργίου Σταύρου 5 στο κέντρο της πόλης, 2310-282-700 και στο Facebook και στο Instagram George Maskas Hair Salon. Πάντα μαζί μας δεύτερη ώρα και ο Δόξας. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε σε μπαχαρικά και βότανα. Πιπέρια, κουρκουμά, κανέλα και ηλάνη, σκάρι, ρίγανες, αλάτια Ιμαλαΐων, διάφοροι σπόροι, χαμομήλι, λουίζα, θυμάρι, φασκόμηλο, όλα αυτά είναι στο Δόξα, στην Ολυμπίου Διαμαντή 21, 2310-5546 τηλέφωνο και στο doxaspavlaspices.gr από την ιστοσελίδα για τις αγορές σας. Αυτά λοιπόν από εμάς. Ξεκινήσαμε πολύ νωρίς, τελειώνουμε τώρα. Ακολουθεί Μπαλαντέρ. Ωραία ευκαιρία και αργητή Ιουβέντους. Ακολουθεί Μπαλαντέρ με τον Θανάση Κυλώνη και τον Νίκο Παπαδόπουλο και με ενημέρωση για Champions League. Από ότι αν βάλει και ένα δεύτερο Ιουβέντους, Θανάση Κυλώνη πάει για μεγάλη μάχη το βράδυ στη Μαδρίτη. Αυτά από εμάς. Ξανά εδώ αύριο στις 8 με περισσότερο ρεπορτάζ, με περισσότερη κουβέντα και με τους πρωταγωνιστές των αγώνων. Τα λέμε ξανά αύριο στις 8. Καλό σας βράδυ.